Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλά, αυτός δεν ακούει καθόλου. Ο ψηλός δεν ακούει τίποτα. Κι εγώ τα γεράσω έτσι, θα γίνω παράξενος. Και να δεις που τον άκουγα στο δρόμο και στο σπίτι και τον έβλεπα ρεξάτο και λέω, ρε εσύ ο ψηλός κάνει εκπομπή. Έχει διάθεση μετά από καιρό. Τι έγινε, έπαθε τίποτα, λέω, Wow! Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 95,5 των FM. Επιστρέψαμε στην κανονική ροή προγράμματος, καθώς τελείωσε ή τουλάχιστον διακόπη, όπως θέλετε πες το, η απεργία των δημοσιογράφων. Της Κακομοίρας μέχρι και τις 4, ο κ. Κωνσταντίνος Χαριγιώργιος στη ρύθμιση των ήχων. Πίσω είναι ο Εμίλιος Γαβριλίδης και ο Γιάννης Τσιράπης. Α, μάλιστα. Η κυρία Έλια Πατσίθου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340 αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό και όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μην ξεχνάτε τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό και το λέω πολύ μεγάλο γιατί από πέρσι δείξατε ότι τον έχετε αγκαλιάσει και έχει πιάσει τόπο. Λοιπόν, γράφετε ΑΜΗ3. Αφήνετε κενό. Τη λέξη αρνή, το ονοματεπώνυμο και το αποστέλλετε στο 54-344. ΑΜΗ3 κενό, αρνή, ονοματεπώνυμο στο 54-344. 10 αρνιά τον αριθμό, αύριο το μεσημέρι θα τα κλειδώσουμε. Γιατί γελάς? 10 αρνιά σχαρίζουν. 10 αρνιά τον αριθμό, λέω. 10 έργα τέχνης χαρίζουν. 10 πραγματικά έργα τέχνης. Πίνακες δίνεις, ρε κόκκινε. Ρε φίλε, με συγχωρείς, έχεις φάει πίνακες δίνεις, αρνιά δίνεις. Έχεις φάει ποτέ σε γκουρμέ εστιατόριο? Όχι ρε, σε γκουρμέ εστιατόριο δεν έχω φάει ποτέ. Είσαι σίγουρος? Όχι, δεν έχω φάει σε γκουρμέ εστιατόριο. Είσαι σίγουρος? Ναι, σε γκουρμέ εστιατόριο. Άμα σε βγάλω ψεύτη, τι χάνεις? Άντε βρε βοηδομούσχαρο. Αν σε βγάλω ψεύτη, τι χάνεις? Βγάλε με ψεύτη. Εσύ τώρα τι γίνεται, δηλαδή με αυτή τη γελιότητα. Ποτέ έφαγα εγώ σε γκουρμέ εστιατόριο. Να, πάρ' τη γυναίκα μου στο τηλέφωνο. Ρώτα τώρα, έφαγε αυτός ποτέ σε γκουρμέ εστιατόριο? Την πάρω πει γιατί, δεν μπορώ να μιλάς. Ναι. Έλα, Ιφηγένεια. Συγγνώμη, στο Μαμαδά δεν έχουμε φάει γκουρμέ? Ξενοδοχείο είναι αυτό, ρε. Βλάξ. Έχει φάει, αλλά τώρα δεν είναι ώρα. Καλά. Σε κλείνω, κοπέλα μου, όχι, θα τον κάνω, θα το φτιάξω την γραβάτα, άστον τώρα, άστον σε μένα. Σε πρίζει όλη τη μέρα, άστον 2 ώρες να πρίξει εμένα, άστονα. Λοιπόν. Ποιο είναι το γκουρμέ? Έφαγες, ρε. Το γκουρμέ. Α, τώρα ρωτάει ποιο είναι, άκου το γύρισε. Το πόρτο παλάσσε γκουρμέ, γκουρμέ είναι, ρε. Πλάκα μου κάνει. Βόδι. Καταρχήν είσαι ζώων γιατί μας κάλεσε ο Μαμαδάς. 10 φορές, όχι μία. Πάρ το ζώο και ελάτε να φάτε μια μέρα μετά. Έχουμε να μιλήσουμε. Την καινούρια του Μαμαδά, τη δοκίμασα. Ναι. Στα γενέθλια της κόρης μου και έχω φάει και μόνο μου και τα αυτό λοιπά. Το πιάτο εσύ που... βόδι δεν έχεις πάει. Εγώ εσύ δεν πας μόνο όταν είναι τζάμπα. Εγώ σε γνώρισα το Μαμαδά και εσύ δεν πήγα. Εσύ με γνώρισες, δεν λόγω. Λέτε να μην πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να σου δίνω και αναφορά από ναι ρε πήγα. Θέλω να με δίνεις και αναφορά. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι μπελά έχω βρει ρε με αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν ναι. Ο Δημήτρης έχει το καλύτερο ξενοδοχείο της πόλης. Και όχι επειδή είναι φίλος μας. Εντάξει, από όλες τις απόψεις. Δεν μπορεί λοιπόν να πάρει τώρα αυτός μια ομάδα αλφα-εθνικής. Γιατί ο άλλος επειδή πήρε ένα ξενοδοχείο, πήρε ολόκληρο ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, θα ακουστεί πολύ και δεν θέλω. Εντάξει. Γιατί ποτέ δεν μπήκε χορηγός. Και... τι σημασία, σε μένα μπήκε. Παρότα έχει. Όχι, πολλά πράγματα. Το Βόλο με έβαλε εμένα. Μακάρι νέα παιδιά σαν τον Δημήτρη να είχαν την όρεξή του, την διάθεσή του. Όχι διάθεση. Διάθεση. Τη διάθεση του και άντε το μεράκι του για δουλειά. Ναι. Και να μην πηγαίνει στο καζίνο όπως πηγαίνουν μερικοί άλλοι και τα τρώγανε σουβλάκια και σουζουκάκια. Είναι και καλός επιχειρηματίας γιατί άξιος. Ευτυχώς μείναν και καμιά δεκαριά επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη. Γιατί από καλές επιχειρήσεις. Ένας είναι και ο δικός μας ο Ανδρώνης εδώ που εντάξει, ευτυχώς δεν έχει τέτοια. Αυτά έχει μόνο το μακεδονικό. Ευτυχώς. Αυτό το κουσούρι του μακεδονικού να πούμε το κόψουμε. Δεν μπορέσαμε να το κόψουμε. Ναι.
και του τρώνε οικογένειες. Αλλιώς εδώ ήταν μια πόλη η οποία και όσοι επιχειρηματίες ήταν. Μην το πει. Σταμάτα, ρε, στήλη ήταν. Εντάξει, καλά. Ετοιμάζω τη στήλη. Τι έπαθες. Τίποτα. Λοιπόν, μαζί μας. Γιατί με σένα εδώ πέρα τα έχεις κάνει. Μια χαρά. Μπάχαλο, με πήραν από τη Ford Βροχή της Χατζής. Θέλω να μου δώσουν μια Mustang να πάω να την τρέξω. Ρε κορόιδο, ξέρουν που θα το δώσουν τα μάξι. Σε στιβερά χέρια, σε μπράτσα. Τα στιβαρά έγιναν στιβερά. Στιβερά μπράτσα οδηγικά, θέλω να σε πω. Πλάκα κάνεις. Τι, επειδή πιάσεις το σπόνδυλό μου και πάω στην ανάταξη. Σε πήρανε. Δεν μπορώ να. Πώς? Ναι, τι, θες να πάμε μαζί να οδηγήσουμε. Σε βάλω δίπλα να δεις τι κόλπα θα σε κάνουμε το Mustang. Να βάλεις δίπλα. Ε, βέβαια. Πάμε στις Σέρες επάνω στο αυτό, ρε. Στην πίστα, ρε, να δεις πώς οδηγάει ο κόσμος. Η πολυτέλεια στο αυτοκίνητο είναι επένδυση για όσους ξέρουν την τέχνη του Ευζήν. Η νέα σειρά Ford Vignal εκφράζει απόλυτα αυτή την άποψη. Η σχεδιαστική ομάδα, ξεκινώντας από το νέο εκπληκτικό Ford Mondeo Vignal, ενσαρκώνει με ιδανικό τρόπο τη φιλοσοφία της Ford στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων, δημιουργώντας μια εμπειρία κορυφαίας ποιότητας. 18 Απριλίου μέχρι και σήμερα γνωρίζετε τα νέα μοντέλα της Ford στη Ford Βροχή της Χατζής. Κλείστε σήμερα ένα test drive για το νέο μοντέλο, το Comfort Galaxy, το νέο S-Max, αλλά και τη θρηλυκή Mustang με ένα τηλεφώνημα στο 2311 476 241. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το φορτονήρο σας σε ασυναγώνιστη τιμή και ως με διπλό όφελος απόσυρσης στην Γεωργική Σχολή 29, εκεί όπου θα βρείτε την Βροχίδης Χατζής. Δεν πας να γνωρίσεις τον Παπαθανασάκη στο Βροχίδη και στο Χατζή να του γνωρίσεις και τη Mustang όταν είναι να φύγει από τον Ιρακλή, να προλάβει. Να έχει ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Όχι γρήγορο, πολύ γρήγορο. Τι να πω, ρε φίλε. Ρε τι γέλιο. Λέγε, ρε Γρηγόρη, λέγε. Θα σου πω, θες να ξεκινήσουμε Ιρακλή. Ό,τι γουστάρεις. Θες ΠΑΟΚ, θες Ιρακλή, θες ΑΕΚ, θες τη Μάντσεστερ που φάγαμε τη σούπα και μας φάγαν τα λεφτά οι στοιχηματικές εταιρείες μια ώρα πριν βγήκε εκείνος ο πονηρός, ο προπονητής της Ρεάλ και είπε ότι δεν παίζει ο Ρονάλντο. Όλοι παίξαν over και ιστορίες και τραβούσαμε τις τρίχες από τον πισινό μας, να πούμε. Σαν λιταράδες, δεν τρέπονται λίγο. Λοιπόν, όλοι παίξαν over, και λογικό. 4-6 γκολ, 2-3, γκολ, σκορ 2-2 λοιπόν. Και, και κοίταξε τι γίνεται. Βγαίνει ο άλλος ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Ζιντάν, και λέει να πούμε, να λέει μια ώρα πριν. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Λοιπόν, ένα. Έβλεπα το μάτς με φίλο μου προπονητή. Ποιον, πες, σιγά. Με τον Γιάννη, τον Μιχαλίτσο. Ωραία. Και το περιμέναμε, ρε παιδί μου, και λέει δεν παίζει αυτός. Και τραβάμε μια σούπα, ρε φίλε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Μας πήρε ο ύπνος. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που πρέπει να λάβει κανείς σοβαρά υπόψη. Καταρχήν, επειδή το αναφέρεις, ξέρω ότι τα γράφω μια εβδομάδα πριν. Δεν τα γράφω τελευταία στιγμή. Μια εβδομάδα πριν ετοιμάζω. Ναι, κόκκινο, όμως εσύ όμως είσαι αυτός που με έχεις μάθει. Γιατί εσύ με έμαθες. Μα περιμένω τελευταία στιγμή, ναι. Βλέπεις τον καιρό, την έμει, όλα αυτά. Άλλο την ψυχολογία. Άλλο θέλω. Εσύ πες μια εβδομάδα πριν. Δεν είσαι τράγος, του τράγου, τράγε. Δεν κατάλαβες. Γράφω, ρε παιδί μου, για να προλάβω να είναι όλα στην ώρα τους. Τα γράφω μια εβδομάδα πριν. Μάλιστα. Ο τίτλος που θα έβγαινε για το Champions League. Τι θα ήταν. Είναι βρέχει γκολ στο Manchester. Ωραία. Γιατί άλλο μάτς είναι με τον Ρονάλντο και άλλο μάτς φυσικά. Με Μαρσέλο αριστερό μπακ που δεν μαρκάρει. Είναι αυτό που, σου είπα, ναι, περίμενε. Ναι, ναι. Δίνω γκόφερ επί τότε την Παρή διπλό μες στη Σίτη. Και βλέπω τον Μπλανκ ξαφνικά να παίζει για πρώτη φορά ζωή 3-5-2. Ναι, πού να φανταστώ, ρε, δηλαδή υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες. Μ' αρέσουν αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες γιατί δίνουν χρώμα στο άθλημα. Βεβαίως. Τώρα άμα τα χάνουμε, δυσαρέσκει. Και δεν μας αρέσει γιατί. Και εσείς δεν. Η πλάκα ποια είναι. Βλέπουμε το ΑΕΚ Ατρόμητος. Άλλη σούπα. Ναι, και λες τι σούπα είναι αυτή. Άσε το βράδυ. Θα δω επιτέλους μπάλα. Και βλέπεις χειρότερο μάτς το βράδυ. Χειρότερο. Και σήμερα θα δεις ακόμα χειρότερο. Σήμερα δεν ξέρεις. Πάλι δεν ξέρεις. Μπα γίνει ματσάρα. Δεν ακόμα ξέρεις. Χειρότερο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Σήμερα ίσως δεις. Το αμήνομαι και φεύγω. Ίσως δεις σήμερα την κόντρα επίθεση. Ίσως δεις σήμερα τον ευνηδιασμό. Περιμένω να πάθει μεγάλη πλάκα η Μπάγεν. Μαζί σου είμαι. Στην κόντρα επίθεση. Θα πάρει την πάσα ο άλλος, θα του δώσει τυρί ο Σιμεώνε και θα δεις τι έχει να γίνει. Τώρα μπάλα είναι, μπορεί να δούμε αλλιώτικα. Εγώ τι περιμένω. Εγώ περιμένω άσο σήμερα. Είχα πει για χ, αλλά πιστεύω ότι στο χώρο το μεγάλο θα την πατήσει ο Γκουαρδιόλα. Πιστεύω. Δεν παίζει ο Ρόμπεν. Υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Ναι. Το οποίο πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος σοβαρά. Λέγε, πάρα πολύ σημαντικό και το ψυχολογικό αβαντάζ που έχει ο Τσόλο Σιμεώνε. Ψυχολογικό ο Τσόλο γιατί έχει. Τον απέκλεισε πριν από 2 χρόνια όταν ήταν στη Βαρσελόνα. Ποιον απέκλεισε.
Τον Γκουαρδιόλα. Τον Γκουαρδιόλα. Το άγχος το έχει ο Γκουαρδιόλα. Ναι. Ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος. Κοίταξε να δεις, για μένα το πιο σατανικό από όλα, το οποίο αποφύγαμε στον ημιτελικό, μπορεί να γίνει στο τελικό. Να παίξει μπάγκετ εναντίον Manchester City. Δηλαδή εκεί θα είναι το πιο σατανικό από όλα. Μπορεί. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Αλλά είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο και τόσο άγρια η ομορφιά του. Κοίταξε, που... στη City, στη Μαδρίτη θα γίνει το γήπεδο γρήγορα. Λογικό είναι αυτό. Θα γίνει το γήπεδο, εντάξει. Τώρα αυτή. Θα παίζει και ο Γιάννη Λουρέ όμως. Ούτε ανοίχτη. Θα παίζει και ο Γιάννη. Θα περνάει από δίπλα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι σε μια ασύλληπτη φόρμα και κατάσταση, και θα τον πει: κοίταξε εδώ, γατάκι, εδώ γράφει stop. Πώς λέγαμε στάση δέλα. Θα παίξει και για τον. Πώς λέγαμε στάση δέλα του. Από ό,τι γνωρίζω, ναι, θα είναι έτοιμο. Ναι. Αλλά αυτό το μία ώρα πριν, αυτό που λες, έχει βαρύ. Πήραν όλα τα λεφτά. Μην το βλέπεις. Εγώ το βλέπω από του πονηρού. Μην το βλέπεις. Όχι, όχι, μην το βλέπεις. Όχι, μην το βλέπεις. Όχι, μην το βλέπεις. Κώστα, μην το βλέπεις. Κάτι, θα σου πω. Όχι, μην το βλέπεις. Δηλαδή, μία ώρα πριν δοκίμασε ο Ρονάλντο και είδε ότι έχει σφίξει στο αυτό. Θα σου πω. Μία ώρα πριν. Θα σου πω. Ή μία μέρα πριν. Στο ασιατικό. Ναι. Ο άλλος είναι πληρωμένος. Πέντε λεφτά του πίσω. Εντάξει. Στο 0-0 τα πήρε πίσω. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, ρε παιδί. Υπάρχει μετά αυτό το οποίο λένε καλύπτονται. Δηλαδή άλλος, εγώ δεν σου λέω να παίξει σκόρερ Ρονάλντο. Το over. Εγώ σου λέω το over, εγώ σου λέω το 4-6, εγώ σου λέω το 2-3, εγώ σου λέω το goal-goal, σε 1000-2 παράμετροι. Τα corner. Το πιο εντυπωσιακό. Πόσα corner γίνανε. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Ελάχιστα. Κουράστηκα. Το πιο εντυπωσιακό ήταν άλλο. Το ότι είδαμε τον Ζινεντίν Ζιντάν να διαχειρίζεται το αμήνομαι πάρα πολύ καλά. Δεν το έκανε άσχημα. Τι έκανε το αμήνομαι. Το αμήνομαι το έκανε πάρα πολύ καλά. Δεν έδωσε χώρους. Πώς δε. Στην City. Πώς. Αφού είχε αριστερό μπακ το Μαρσέλο και φάγανε κίτρινη κάρτα τα δύο στόπερ γιατί πέφτανε πάνω εκεί. Ο Μαρσέλο, άμα κατέβει σε τελικό. Είναι επικίνδυνο. Άμα παίξει τελικό η Ρεάλ Μαδρίτης έτσι στείλει με το Μαρσέλο. Θα φάει γκολ από εκεί. Θα του αλλάξει τα πετρέλαια ο άλλος από εκεί. Εντάξει. Καταρχήν την καλύτερη φάση του αγώνα. Γιατί όσοι είμαι πώς το λένε, αυτός που μοιάζει με χαρτοπαίκτη ο προπονητής της City, ο Αλέγκρι. Ο Πελεγκρίνη, συγγνώμη. Γιατί είναι χαρτοπαίκτης. Αυτές οι μούρες, μούρη είναι αυτή. Αυτή τη μούρη τη συναντούσε. Δηλαδή, αυτό έξω από χαρτοπαίκτες λες. Δηλαδή, αν αυτό το λες μούρη, το Ζέζος πώς το λες. Ο Ζέζος είναι ίδιος ο Κολάτος, ο σκηνοθέτης. Ο Ζέζος. Είναι ο τύπος που οδηγούσε πάντα Αλφα Σουντ, Αλφα Ρωμαίο, είναι αλφίστας. Είναι σκοντός. Γκομενιάρη, Τανιάρη, Σαλτανιάρη. Τον προπονητή τη Βόλσμπουργκ τον έβγαλε ίδιο το ίδιο τον. Ο προπονητής της Βόλσμπουργκ δεν του μάθα να κάνει άμυνα. Καλός προπονητής είναι. Δεν μπορεί να παίξει μέσα στη Ρεάλ με δεξί μπακ το Βιερίνια να μαρκάρει τον Ρονάλντο. Την καλύτερη φάση του αγώνα. Θες. Ναι, ο Πέπε. Την έκανε ο Πέπε. Ο Πέπε. Ναι. Την έκανε στόπερ. Ο στόπερ, ναι. Δεν έκανε ούτε. Κεφαλιά στο δοκάρι που. Μια που. Ένα. Ψευτοδοκάρι. Ένα ψευτοδοκάρι. Κερσάτρο. Καταρχήν. Ψευτοδοκάρι. Ειλικρινά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μου αρέσει πολύ άκλος στον οδοφύλακας. Γι' αυτό είναι ο Χάρτ. Ο Ξανθός, ναι. Τερματάρα. Ποιον μοιάζει, ποιον οπαδό μοιάζει. Ίδιος Ολλανδός Ηρακλειδέας. Τι αλήτης. Ίδιος Ολλανδός Ηρακλειδέας. Τερματάρα ο κερατάς. Αν και... και πολύ καλός στα χαμηλά σουτ, παρά το σωματότυπό του, γιατί είναι ελαφρικόκαλος. Τι σημαίνει ελαφρικόκαλος. Θα σου πω τι σημαίνει ελαφρικόκαλο. Ελαφρικόκαλο σημαίνει όταν έχει μια κύλη και πα στο πρακτικό, με δύο ανατάξει έρχεσαι. Άμα είσαι χοντρογουρνοκόκαλο σαν και εμένα, πα 8 φορέ. Είναι κατάρα. Αυτά είναι γυμναστό. Ωραία, φίλε, τι πράγμα ήταν αυτό. Εντάξει, το ελαφρικόκαλο παίζει ρόλο. Για του άλτε, για αθλητέ συγκεκριμένων. Μπήκε ένα μέσα και λέει, κύριε, λέει, έτσι θα με πατήσετε και εμένα, όπω πατάτε, λέει αυτόν. Λέει για μένα. Λέει, όχι κύριε, εσεί είστε φυσιολογικό άνθρωπο. Εσεί είστε άνθρωπο, το είναι ζώο. Έξω εκεί. Αυτό λέει με τη φτέρνα θα τον πατήσω, λέει την επόμενη φορά. Θα πηδήξει απάνω μου. Δεν ξέρω τι θα με πηδήξει, θα με κάνει, θα με κάνει. Πώ θα με κάνει, δεν ξέρω τίποτα. Έχει βρει τον πελάτο μετά. Κάτσε λίγο, έχουμε θέμα. Λέγε, τι έγινε. Ένα ακροατή είπε στο τούνελ στον κόβο τη Τριανδρία από το ρεύμα από τα ανατολικά προ δυτικά έγινε ατύχημα και έχει κλείψει ο δρόμο. Από πού έξω, όλο ο από ανατολικά προ δυτικά. Οπότε όσοι κινείστε, αποφύγετε τον περιφερειακό, μπείτε στην πόλη. Μπείτε στην Τούμπα, έτσι. Μπείτε στην Τούμπα. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο οι κολογιορτές θέμα με την κίνηση, να πούμε και τέτοια. Είναι εκνευριστικές πρώτη δεύτερη. Άσχετε κόκκινη, ναι. Ο Τάτα Μαρτίνο ήταν τότε στη Βαρσελόνα. Ο Πέπε και ο Σιμεώνε έχουν υπάρξει αντίπαλοι στην Ισπανία και 6 μήνες άσχετε. Εγώ επιμένω ότι τον απέκλεισε ο Τσόλο Σιμεώνε. Καλά, εντάξει, αυτά με τη μνήμη καμιά φορά. Ραπ κλαίω με το Λαβρέζ Διανέλο, λέει, όπως και με το Χρόνη Ξαρχάκο, να σε καλά. Επειδή όλοι σήμερα παίζουν under, με χέρια και πόδια θα βγαίνει over ξεγυρισμένο. Λες, στο 2-4 το 5 κλειστά μάτια. Έλα ρε γίγαντα. Φίλε 059, θα σου πω τι γίνεται.
Δεν διαφωνώ με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ως προς τι? Ως προς το ότι λες, ρε παιδί μου, λέει, η λογική λέει λες, εσύ πας στατιστικός και λες δεν μπορεί ρε φίλε, κάτι θα γίνει. Σε πληροφορώ ότι επειδή την σέβομαι και την υπολείπτω με πάρα πολύ τη στατιστική, την έχω πατήσει ούκο λίγες φορές. Βλέπε με τελικούς Champions League που πηγαίνουν παράταση, βλέπω λίγο σιγά. Μην ξαναπάει, πήγε ο Παρσινός, δεν ξαναπάει. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα και ο φετινός τελικός Champions League να ξαναπάει παράταση. Θα διαρριγνύουν όλοι τα μάτια του, θα σκίζονται. Εγώ το χθεσινό μάτς, από το χθεσινό μάτς. Ήταν καλή η άμυνα της Μπαρσελόνας. Θα επαναλάβω. Ποια άμυνα, ρε, ο άλλος αριστερός, ο μπακ δεν βλέπετε. Ρε φίλε, από τη στιγμή. Καταρχήν, υπάρχουν δύο σημεία πάρα πολύ καθοριστικά. Και κάτι άλλο που μέσα ο τραυματισμός του Σίλβα. Όχι. Ο τραυματισμός του Σίλβα. Που μπήκε στο 40 ο Μαύρος. Που είναι οργανοπαίκτης. Ναι. Και πέταξε αριστερά τον κοκκινομάγουλο. Ναι. Εκεί έχασε επιθετικά η αυτή. Του έβαλε τον Ντεμπρόινε και. Τον έβαλε αριστερά. Έχασε. Εγώ περίμενα καταρχήν να κάνει φάση, να την κάνει με τον Αγκουέρο. Δεν έκανε φάση. Ναι. Δεν... Θυμίσου φάση καλή να έχει κάνει. Εγώ περίμενα με τον Κοκκινομάγουλο να κάνει. Δύο φάσεις κρατάς, το ναι. Δοκάρι, ας πούμε, ότι είναι φάση. Το δοκάρι. Και το, αυτό που έκανε ο Πέμπε. Δεν υπάρχει άλλη φάση. Και λες, ρε φίλε, τώρα τι είδαμε. Τι είδαμε, είναι δυνατόν. Τι είδαμε. Μία ότι, σούπα. Ότι αυτό ο Πλατινί ο Εξαρχάκος με τον άλλο τον. Ο Πλατινί θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν, που τα έπαιρνε και πλούτιζε, θα έπρεπε ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ως ποδοσφαιριστής του επιθετικού ποδοσφαίρου, να βρει καινοτομίες με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, πώς θα κάνουμε το ποδόσφαιρο πιο επιθετικό, πώς θα κάνουμε το Σιμεώνε λιγότερο επικίνδυνο στην άμυνα, πώς θα κάνουμε τον πώς το λένε της Τσέλσι που ήταν διερμηνέας, το Μουρίνιο λιγότερο αμυντικό. Να βρούμε τρόπους. Το δίγκολο θα γίνει. Μπορεί να μην ζω. Θα γίνει. Η γραμμή που θα γίνει το δίγκολο θα γίνει. Να μην μπορεί να γυρίσει την μπάλα ούτε με τα πόδια στο τερματοφύλακα. Θα γίνει. Η αύξηση της εστίας από 7,32 σε 7,5 μέτρα θα γίνει. Από 2,44-2,50 θα γίνει. Θα γίνουν αυτά. Πρέπει να γίνουν αυτά. Αλλιώς θα βγαίνουν ποδοσφαιριστές με ταχύτητα. Με γενική αντοχή, με αντοχή στην ταχύτητα, με δύναμη, με αντοχή στη δύναμη, υπεραθλητές και θα σφίξουν οι χώροι όπως η πισινή μας τώρα που πέρασε το νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό, ο κύριος Τσίπρας, με τον κύριο Καμένο και κάνανε απεργία δημοσιογράφη και πέρασε στο ΜΠΑΙ. Και τώρα έχει πρώτη σελίδα την υποεσή ότι είναι τραγικός ο νόμος. Αλλά όταν ο νόμος ήταν τραγικός για τους άλλους, δεν είδα καμιά πρωτοσέλιδη σελίδα από την υποεσή για τον απλό το λαό. Καταλάβεις, Γρηγόρη, κόκκινε. Γρηγόρη, ποια η γνώμη σου για Τζατζαρά, Κόλκα, Πετρουλάκη και Ζαγόρα όσον αφορά αντικειμενικότητα και ηθική? Ο Ράπ απάντησε χθες. Απάντησε χθες εγώ. Θα πω τον καλό λόγο για τον έναν. Για τον Ζαγόρα θα πω τον καλό το λόγο. Για τους άλλους δεν θα τους πω. Ούτε κακό ούτε καλό. Άσε, απάντησα εγώ, τελείωσα. Να σου πω κάτι. Τους θεωρώ όλους αντικειμενικούς. Για την ηθική, η ηθική είναι υποκειμενική. Για μένα μπορεί να είναι ηθικός κάποιος, για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Η αντικειμενικότητα με την ηθική παίζουν ρόλο. Γρηγόρη, μην μπερδεύεσαι. Ναι. Εγώ τους θεωρώ αντικειμενικούς. Εντάξει. Τους θεωρώ αντικειμενικούς. Εντάξει. Για την ηθική του άλλου θα πάρω εγώ. Δηλαδή αντικειμενικό έναν οπαδό του ΠΑΟΚ είναι αντικειμενικός. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Ο άλλος που είναι φίλος του Ζαγοράκη, ξέρω, είναι αντικειμενικός. Ρε φίλε. Ο άλλος που είναι πάλι οπαδός του ΠΑΟΚ είναι αντικειμενικός. Πώς θα θες να μας τρελάνεις, δημόσιες. Εμένα με θεωρούν αντικειμενικό. Τι σε θεωρώ, άσε με φίλε από εδώ πέρα. Εντάξει, τέλος που πες ό,τι θέλεις. Άσε με ήσυχο, ρε. Δεν έχω θέμα. Βράσε με, δεν έχω θέμα. Αντικειμενική. Όταν είσαι οπαδός, δεν είσαι αντικειμενικός. Το καταλαβαίνεις. Το οπαδός σημαίνει. Οπαδός σημαίνει. Το αγαπάω μια ομάδα σημαίνει ότι είμαι οπαδός. Ναι, είμαι οπαδός. Γιατί άμα την κριτικάρω σαν οπαδός, είμαι οπαδός. Πώς θα γίνει. Έχεις αιμονή με αυτό το θέμα. Τι έχω αιμονή. Πόσο Κόλκας μπορεί να είναι αντικειμενικός όταν στον τελικό κυπέλλου μπαίνει μέσα και πανηγυρίζει με τον Γεωργιάδη? Πώς μπορεί να γίνει αντικειμενικός ο Τσαλτίδης όταν παίζει Άρης ΠΑΟΚ? Κατακαιραυνώνεται ο ΠΑΟΚ από τη διαιτησία και λέει ήταν καλή διαιτησία. Πώς δεν θα γίνει αντικειμενικός ο ΠΑΟΚ? Ο Μουστάκιας το έκανε ποτέ αυτό το πράγμα. Βράσε με τι έκανε, άσε με τώρα, κρίνουμε τώρα. Γιατί? Ο Τζατζαράς ήταν. Δεν είναι ΠΑΟΚ ο Τζατζαράς. Ναι, φυσικά. Μπορεί να γίνει σε ένα μάτς ΠΑΟΚ άρεσε να δει αντικειμενικά τη διαιτησία. Μα λέω ότι μιλάω για ΠΑΟΚ. Άρα δεν είναι αντικειμενικός. Δεν είπαμε ότι είναι κακός άνθρωπος. Τι με κάνει. Θα βάλετε θέμα για τους οπλήρωτους του Ηρακλή ή θα μιλήσετε πάλι για τα ενήλικα? Όχι, όχι, δεν θα μιλήσουμε για τον Ηρακλή, εγώ τουλάχιστον. Γιατί όταν ήταν απλήρωτοι οι παίκτες του Ηρακλή, υπογράφανε ότι ήταν πληρωμένοι. Ας τραβήξουν τώρα αλλού. Στο Ματσιούκι να τραβήξουν. Όταν λοιπόν οι παίκτες του Ηρακλή βγάλαν το πρωτάθλημα, σώσαν την ομάδα και υπογράψανε ότι πληρώθηκαν ενώ δεν είχαν πληρωθεί, να πάνε ναγά οι παίκτες του Ηρακλή.
Κατάλαβες. Ρεζίκο, άντε μπράβο. Να μιλάς όταν για... λέγαμε ότι είναι απλήρωτοι οι παίκτες του Ηρακλή, λέγανε όχι, πληρωμένοι ήμασταν. Να πάνε ένα γά οι παίκτες του Ηρακλή. Άντε μπράβο. Καργαληθούν. Το ναι, να καργαληθούν. Το να μιλάς για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σαν να μας πει ο Κόκκινος ότι ακούει κλασική μουσική. Έπεσες έξω, φίλε. Μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, τι πίνεις? Ελληνικό. Α, το πρωί τι πίνεις? Το πρωί πίνω καλό Εβιτάλ. Α, μπράβο. Ξεκίνα τότε. Φανταστικός χυμός, εύγευστος. Κριτικής βιολογικής αλόης. Με πάρα πολλά κριτικά προϊόντα μέσα που οι Κρήτες ζουν τουλάχιστον 10 με 12 χρόνια παραπάνω από το μέσο Έλληνα. Τους ζηλεύεις, γι' αυτό το λες. Τους ζηλεύω, βεβαίως. Όταν ο άλλος τραβάει 90 χρονών στο βουνό και παίζει φλάουτο, πώς θα γίνει να μην το ζηλεύεις? Το ζηλεύω. Το ζηλεύω για την καλή του την υγεία και όλα αυτά. Λοιπόν, καλό έντερο. Καλή χοληστερίνη, καλό ζάχαρο. 23, 12, 200, 500, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Με 34 ευρώ και 90 λεπτά αντί για 55 ευρώ που είναι στην αγορά. Καλέστε τώρα, πείτε στον Ραπτόπουλο και στον Κόκκινο την εκπομπή ακούσαμε. Και για τις γυναίκες, για τις αρθρώσεις που πονάνε, γιατί οι γυναίκες άμα γεράσουν γίνονται σαβούρες, άσχετα αν ζουν παραπάνω χρόνια, διότι πονάνε τα κόκαλά τους. Και πάρα πολλές παθαίνουν και κατάγματα οστιοπόρωσης. Και μάλιστα δεν είναι και χοντρές αυτές, είναι και αδύνατες. Οι αδύνατες θα φοβούνται περισσότερο. Το καλό Εβιτάλ βοηθάει. Δεν λέω ότι θα πάρεις καλό Εβιτάλ και δεν θα πάθεις τίποτα. Απλά σε βοηθάει να αμυνθεί καλύτερα το σώμα σου. Και, το... και η άρθρωσή σου. Διάλειμμα! 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 Εδώ είμαστε στο 95,5 των FM, Αθλητικό Μετρόπολης. Μαζί μας ο Κλειδαράς. Ένας είναι ο Κλειδαράς, δεν θα ρωτάτε πολλά πράγματα. Αν μείνετε έξω στο σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά του αυτοκινήτου, με mobilizer, με τα προβλήματα τα οποία είναι συστήματα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, ο Στέργιος Πατικανίτσας, αδελφών 101 και Μάρκ Μπόζα Γωνία, είναι έτοιμος να σας εξυπηρετήσει σε άμεσο χρονικό διάστημα, σε απίστευτη τιμή και καλύτερα από τον οποιοδήποτε στο είδος του. Κρατήστε το τηλέφωνο 85 27 27. Το τηλέφωνο του Πετκανίζα, του Κλειδαρά μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, μιλήσαμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για τα όσα είδαμε χτες. Δεν μας άρεσαν. Είπαμε για τα όσα περιμένουμε να δούμε σήμερα και τι θα γίνει. Θα το δούμε. Ναι. Καλό είδαμε την ΑΕΚ. Είδαμε την ΑΕΚ, η οποία ήταν τραγική. Μαζί δεν μιλήσαμε για το θέμα του Ιβάν Σαββίδη. Εγώ είπα ότι είναι άξιος συγχαρητηρίων. Γιατί δεν είναι σαν το μούτρα σου. Αυτός ό,τι λέει το κάνει. Και μπράβο του. Μαγιά του. Τι ό,τι λέει το κάνει? Είπε ότι η ιδέα κατεβάσει την ομάδα και δεν την κατέβασε. Είπε θα κάνει και η ομάδα μας που δεν έκανε. Επί της παρούσης μιλάμε. Επί της παρούσης. Ναι. Έκανε αυτό που ήταν το σοφότερο. Το σοφότερο. Το λογικότερο και ναι. το τιμιότερο για αυτόν. Ναι. Ότι τήρησε τον λόγο του. Απ' την άλλη, οι σωστοί επικοινωνιολόγοι του είπανε: κοίταξε, πρόεδρε, ομάδα εσύ δεν πρόκειται να κάνεις πρωταθλητισμού. Ναι. Την ΕΠΟ, από ό,τι φαίνεται, οι εφημερίδες δεν γράφουν. Πήραμε την τάδε ένωση, πήραμε την κάνει. Δεν την παίρνει στην ΕΠΟ. Ομάδα δεν πρόκειται να κάνεις γιατί σε τρώνε από εδώ και από εκεί, είσαι άμπαλος. Παίξε τον ΠΑΟΚ αδικημένο να οικονομήσεις. Να σε αγαπήσουν. Να κάνεις αντίσταση με μπουνίδια, κλωσίδια, κραυγές κτλ. Στην μπάλα κάτω δεν μπορείς. Γιατί ούτε στο χορτάρι είσαι ικανός. Αλλά ούτε και έξω από το χορτάρι είσαι ικανός, δηλαδή στη Στιαπού. Εντάξει. Ερώτηση. Και αν, συγγνώμη. Και αν το κάνει κάποιος και ρίξει τη χούντα του Ολυμπιακού, αν την κάνει. Θα είναι ο Μελισσανίδης. Θα είναι ο Μελισσανίδης, ο οποίος και αυτός. Θα υπάρχουν τα δεδομένα. Ότι και αυτός είναι λίγος, γιατί φαίνεται ότι επειδή δεν μπορεί να ελέγξει την ΕΠΟ, δεν ρίχνει λεφτά για την ομάδα και έβαγε τον Μπογιέτ, γιατί ο Μπογιέτ λέει να κάνουμε ομάδα. Κανένας... Ο άλλος λέει να κάνω ομάδα και να το παίρνει ο άλλος, δεν κάνω ομάδα. Θα πούμε τον Αραβίδη και τον Τζιμπούρ και τον Μάνταλο. Και τον Μπάρκα. Κανένας δεν χαρίζει. Δανείζουν. Όλοι δανείζουν. Εντάξει, πολύ ωραία. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρδιν άλλαξε η άποψη των οπαδοφίλων και οπαδών του ΠΑΟΚ στο Σαββίδη, που λένε εμείς κάναμε την επανάστασή μας, δεν κατεβήκαμε στο γήπεδο. Αξίζει να γίνει σύνδεμα στα χείλη των οπαδών μετά από αυτό? Κάτι τέτοια θέλουν οι οπαδοί. Αξίζει να γίνει σύνθημα. Βέβαια αξίζει. Δεύτερο. Γιατί το DNA του ΠΑΟΚ δεν είναι να κάνει τον ΠΑΟΚ. Θα τα διαβάσει αύριο στήλημα, μην το χαλάσει. Το DNA του ΠΑΟΚ είναι ο κλαμμένος, ο δαρμένος. Ο αδικημένος. Ο αδικημένος. Ο Ξανθόπουλος. Ο Ξανθόπουλος. Όχι ο Μπάμπης. Ο Νίκος ο Ξανθόπουλος. Και απ' την άλλη μεριά, όταν
κάνει κανένα έρωτα σε κάνα μικρότερο ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί είναι, και τι έγινε. Είναι δυνατός. Εντάξει, μπορεί και τι έγινε. Και τι έγινε. Αυτό είναι το στυλ. Έτσι πρέπει να πορευτεί ο Σαββίδης. Αν θέλει, γιατί για να κάνει τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή δεν μπορεί. Να πάρει την εξουσία στις διαιτησίες και σε αυτά δεν μπορεί. Τα λοιπά και τα λοιπά. Συγχαρητήρια στον Κίζα για τη διαιτησία τη χθεσινή. Πολύ καλό. Θεωρώ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν δίνω συγχαρητήρια στους διαιτητές, αλλά θεωρεί πολύ σωστή την απόφαση το πέναλτι. Δύο πέναλτι γίνονται εκεί. Ένα στο χέρι και ένα. Που το τραβάει. Το ότι το τραβάει είναι πιο πέναλτι. Το άλλο μπορεί να το θεωρήσει και ακούσιο, ξέρει. Ότι είναι από κοντά και τα λοιπά. Θεωρώ ότι είναι σωστή η κίτρινη κάρτα. Δεν είναι κόκκινη. Δεν είναι κόκκινη, ναι. Έτσι πιστεύω. Ναι, μπορεί, ναι, να, όντως, όντως. Μπορεί να με κατηγορήσει κάποιο ότι. Όχι. Ούτε το ξέρω, ούτε. Για μένα είναι σωστή η απόφαση. Και γενικότερα η στάση του. Και δεν δίστασε. Με τη μία το έδειξε. Μα είναι πέναλτι, πάει. Όχι, δεν δίστασε. Ναι. Πήγε με παστικότητα. Κάτι που δείχνει βέβαια ότι όταν δεν σφυρίζουν Ολυμπιακό. Και το λέω και για τον Γκίζα αυτό. Έτσι. Ότι είναι πιο απελευθερωμένοι. Πιο απελευθερωμένοι, και πιο άνετοι. Όχι. Άρα έχουν ικανότητες. Βέβαια. Εντάξει. Και γυμνασμένοι είναι. Αλλά από τον Καραμελίδη που του έχει απροστάτευτους. Καραμελίδη. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παοξής, ο πάρα πολύ συγκινητική. Λοιπόν. Σε απασχολεί καθόλου, σε προβλημάτισε καθόλου το γεγονός. Ποιο γεγονός? Ότι ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Έχει την Ροστόφ πρώτη στο ρώσικο πρωτάθλημα. Από πού την έχει? Πρώτη δεν είναι πρόεδρος ο Σαββίδης. Έχεις μάθει τι λεφτά βάζει εκεί. Ποιος κάνει κουμάντο, τις μεταγραφές ποιος τις κάνει? Άστα ρε λεφτά. Άλλο θέλω. Ναι, λεφτά λες βάζει και στο βόλι. Λες ότι είναι άμπαλος, λες ότι είναι χειρά. Ναι, λέω ότι είναι άμπαλος. Εγώ λέω ότι. Εδώ θέλω να καταλήξω. Να καταλήξω. Αν έχει team. Τι team. Η Ροστόφ πέρσι. Ποιος είναι ρε μεγάλο μέτοχος της Ροστόφ? Ο Σαββίδης είναι. Άλλος είναι. Δεν γνωρίζω. Πώς δεν γνωρίζω. Αυτά που γνωρίζω μπορώ. Την παράτησε, άλλος την έχει. Αυτά που γνωρίζω. Τι δίνει το πριν. Εντάξει, πριν μπορεί να δώσει. Αυτά που γνωρίζω μπορώ να σου πω. Μη με λες ότι έχει τη ζωή. Ή πέρσι ή πρόπερσι. Ροσαβίδης όταν ήταν στη Ροστόφ ήταν μεταξύ Α και Β εθνική. Την κατέστρεψε. Πήγαν οι άλλοι, πήγαν και τελικό κυπέλου και αυτό και τα λοιπά και πρωτάθλημα θα πάρουν. Τι σχέση έχει ο Σαββίδης? Ο Σαββίδης δεν το ξέρει ότι είναι ένα τίμιο άνθρωπο επιχειρηματία αλλά είναι καταραμένο. Γουστού λαμά. Θε να με ακούσει. Δεν κατάλαβε ότι είναι κάλτσα. Δεν το έχει καταλάβει ότι είναι κάλτσα. Μεγαλύτερη από σένα. Βρεγό με γουρλίνη μπροστά σε αυτόν. Πλάκα κάνει. Δεν αποποιήθηκε το ότι είναι. Δεν κατάλαβε ότι είναι. Εγώ μπροστά σε αυτόν λέμε γουρλίνη. Γιατί εσύ δεν είσαι κατσικοπόδαρο. Πάτσε η πλατιποδία σου στο Καφταζόγλιο με την τριανδρία παίζατε. Αχ, τι αστείο. Το Θόδωρο Παπαδόπουλο χειραψία τον έκανε, πέθανε. Τι πού. Με το Θεοδωρίδη έπαιρνε σε έντρωγε ψάρια, πέθανε. Πού είσαι εσύ γουρλή δηλαδή. Για πε. Τι γουρλή. Πε κι άλλο, πε κι άλλο. Τι είπα, πες κι άλλο. Τι πες κι άλλο. Με σένα που κουβάει τόσο ψάρια, πώς γλιτώνεις? Τι ψάρια. Εγώ έχω αυτό πνεύμα από πάνω με φυλάει. Πνεύμα, αφού δεν πιστεύει. Εξωγή είναι αυτά. Αφού δεν πιστεύει. Δεν πιστεύω, φυσικά. Κάτε βρεσά. Ακόμα και σε αυτό κάτσε κοψεύτης και σαν. Καραγκιόζει. Λοιπόν, η Ροστόφ είναι πρώτη και δεύτερη τη ΣΕΚΑ. Και τι σχέση έχει με αυτό? Ο Σαββίδης τι σχέση έχει με αυτό, ρε, σου λέω ξανά. Δεν έχει σχέση με αυτό. Αυτό να πει ότι έφυγε ο Σαββίδης και ο Ροστόφ παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτό να πει. Η Ροστόφ ή πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Άντε πάλι. Ήτανε έτοιμη να πέσει. Δηλαδή έπεφτε, δεν έπεφτε. Ωραία. Πάλι ο Σαββίδης δεν ήταν. Εδώ ήταν. Σώνεται. Ναι. Και φέτος πάει για πρωτάθλημα. Πάει για πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Πρόσεξε τώρα. Τι να προσέξω. Αν δεις τα budget που έχουν η Zenit. Είναι πολύ μεγαλύτερα. Και η CSKA. Ωραία. Η CSKA. Η ναι. Κράσνοντα. Ναι, ναι. Η Σπάρτακ Μόσχα. Ναι. Η Ρούμπιν Καζάν. Έτσι. Η Κούμπαν. Ναι. Η Λοκομοτίβ. Ναι. Και κάποτε ήταν η Ανζή. Πολύ ωραία. Η Κάρα που είχε πάει και ο Ετώ. Ωραία. Είναι μεγαλύτερα από τις. Γι' αυτό θα πάρει και τον προπονητή πιθανότατα της Ροστόφ. Ο προπονητής της Ροστόφ. Είναι ο παλιός προπονητής της Ρούμπιν Καζάν. Άμπραβο. Ποιος, ο Παπαγιανόπουλος? Ο Φαλακρός? Ποιος είναι, ρε? Ο παλιός προπονητής. Ποιος, ο Φαλακρός, αν σε λέω. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, είναι ο παλιός προπονητής της Ρούμπιν Καζάν. Χρόνια προπονητής ήταν που έμοιαζε με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. 65. Ο πολύ πιο νέος είναι. Επειδή είναι Φαλακρός φαίνεται μεγαλύτερος. Μια χαρά είναι. Θα το δω. Να το δεις. Λοιπόν, και θα σου πω με επιλέξει δηλαδή ποιος ναι, είναι. Ναι. Μπορεί να φέρει αυτό προπονητή. Επειδή ψάχνουν για κάποια ναι, αυτόν. Γιατί ο Σάντος, τον πλησιάζει να τον κάνει το δύσκολο. Εντάξει. Παρακάτω. Ο Σάντος κάνει το δύσκολο. Κάνει το δύσκολο, ναι. Κάνει το δύσκολο, ρε παιδί μου. Τι ναι. Κάνει το δύσκολο. Όχι, να έρθω, όχι, δεν ξέρω, έχω θέμα, έχω συμβόλαιο, όχι η εθνική, όχι πώς θα αργήσουμε, πώς θα κάνουμε. Δεν είναι ζεστός. Πώς, έχει αμφιβολίες. Όχι πρωτάθλημα πώς θα το πάρουμε, έχει αμφιβολίες. Κάνει το δύσκολο. Έχει θέματα, εκκρεμότητες που δεν θέλει ο να. Ο Σάντος, ρε φίλε, έχει να πάει στο Euro. Ναι. Για το Σάντος. Για να βγει ο ΠΑΟΚ πέμπτος.
Για το Σάντος. Και ξεκινήσει η τέλη Ιουνίου. Μπορεί να ανοίξει άλλες πόρτες. Και πολύ σημαντικές. Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει. Ωραία. Τελειώσαμε και με αυτό. Ναι. Πάμε σε Ηρακλή. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν. Καταρχήν, θα πω δύο κουβέντες. Οι οποίες ξέρω ότι πολύ καλά θα προκαλέσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δεν με χαλάει καθόλου. Λοιπόν. Περιμένει ο Ηρακλής να δει τι θα γίνει με την άδεια. Είτε περιμένει είτε δεν περιμένει, ο Ηρακλής θα παλέψει για τη σωτηρία του. Και ο κόσμος του Ηρακλή περιμένει για την αδειοδότηση. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Όπως τα βλέπω τα πράγματα. Ναι. Και από αυτά τα οποία αντιλαμβάνομαι. Ναι. Δεν βλέπω να παίρνει αδειοδότηση. Ωραία. Άρα τα λεφτά που θα πάρει από το Βέλιο, τι θα τα κάνει, τα φάει σουβλάκια. Όχι, ρε, τι θα κάνει. Όχι. Πληρώσει τη χείρα. Λοιπόν. Που τη παίρνει το σπίτι τη χείρα. Είχα ενημέρωση. Παπαδόπουλου. Τι θα κάνει, ρε. Είχα ενημέρωση. Τι ενημέρωση. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα. Τι ενημέρωση είχε, ρε. Τι μεταφέρω και στον κόσμο. Μετέφερε. Για το budget και για τα έξοδα κτλ. Πε τα μάτια, Γρηγόρη. Το budget είναι 54 εκατομμύρια ευρώ. Όλα. Όλα. Τι 54. Όταν λέμε. Και ομάδα και έξοδα και μανατζερικά και μετακινήσει και ξενοδοχεία και εφορία, τα πάντα. Όλα. Ναι, 54. 4. 4. Ναι. Και τα έσοδα είναι 2,5. Τα έσοδα είναι 2,5. Άρα λείπει 1,5. Ναι. Πού θα το βρούμε το 1,5? Πού θα το βρείτε το 1,5? Όχι. Θα πάτε στο Σαββίδι και θα σας ρίξει 1,5 εκατομμύριο και θα σας να μην το πω ρε φίλε αυτό που μαθαίνω. Ανεξάρτητοι δεν είστε. Αυτόνομοι δεν είστε. Κάντε έρανο. Να λέμε στον κόσμο. Ναι. Σε μένα μιλάτε. Πάτε... Εγώ τι είμαι τώρα. Ρε παιδί μου, ρε, με ρωτάς που θα βρούμε 1,5 εκατομμύριο. Σου απαντώ. Τι διάλογος. Αυτόνομοι δεν είστε. Δεν είχα πει ότι βρήκε ένα Αλβανό Αμερικάνο με κάτι στοιχηματικές εταιρείες. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει Αλβανό Αμερικάνο. Ψέματα ήταν. Ψέματα ήταν. Λοιπόν. Το Μαρινάκι παίρνει δανεικά. Δεν παίρνει δανεικά. Από το Σαββίδι παίρνει δανεικά. Δεν παίρνει δανεικά. Και να βγουν οι αυτόνομοι θύρα 10 στη Ζητιανιά να μαζέψει 1,5 εκατομμύριο. Κάνει συναυλίες, το πω εγώ. Φωνάξει το Ρέμο, να φωνάξει, ξέρω εγώ, κάνα ροκ τραγουδιστή κτλ. Στο Καφτατζόγλιο, κάπου εκεί που το Μιτιτζιάσε μα, ξέρω εγώ, να κάνουμε 5 συναυλίες, να φωνάξουν τη Μαρινέλα, να φωνάξουν, ξέρω εγώ. Μαθαίνω πριν, με κάτσε, από, πριν από λίγο ότι πήγε. Εφόσον είμαστε, είμαστε αυτόνομοι και μα λείπει 1,5 εκατομμύριο, λε. Το μαζεύουμε, το βρίσκουμε. Μαθαίνω ότι πήγε πριν από λίγο στη Μίκρα. Ποιος? Ο Παπαθανασάκης. Και τι έκανε? Και μίλησε με τους ποδοσφαιριστές. Ναι, και μίλησε. Λεφτά τους έδωσε. Ερώτηση, με ναι, πρόλαβες. Ναι. Λεφτά τους έδωσε. Όχι, δεν τους έδωσε. Κανα αρνί, κανα αυγό τους έδωσε. Αρνί. Να περάσουν το Πάσχα. Τους έδωσε γιατί. Καλά τους έκανε και δεν τους έδωσε. Γιατί όταν τους είχε απλήρωτους 4 και 5 μήνες ο Παπαθανασάκης, αυτοί δεν βγαίναν να μιλήσουν. Και κάνουν να πούμε απεργία ενώ έχει λήξει το πρωτάθλημα. Δεν κάνανε απεργία. Υπογράφανε χαρτιά ότι ήταν πληρωμένοι. Δεν κάνανε απεργία. Ήταν να κάνουν απεργία, αλλά δεν κάνανε. Εσύ, θα μιλάς με γεγονότα, ναι, με κάτι. Δεν, που ήταν. Δεν κάνανε. Δεν κάνανε. Δηλαδή, σαν σου πει η γυναίκα σου. Δεν ήταν, δεν ήταν. Η γυναίκα σου, η γυναίκα μου. Την κοιτούσε αυτήν, άρα ήθελε να την απαυτώσει. Ναι, γιατί, σωστά το λέει. Γιατί την κοιτά την άλλη. Τι λέει, σωστά θα φίλε, από το να την απαυτώσει μέχρι ναι, το κοίταξε, υπάρχει τεράστια διαφορά. Ναι, αυτό σημαίνει κοίταξε, αν σου κουνήθηκε μπορεί να το κάνει. Ρε φίλε, είσαι στην παραλία και περνάει η άλλη μπροστά σου. Δεν θα την κοιτάξει, άνθρωπο είσαι. Πάρε το Γιωργάκι το γαμπρό μου, ναι, να σου δώσει εκείνη τα μαύρα γυαλιά. Για να κοιτάξει, για να κοιτάει εκεί. Παραπέτασμα. Έτσι. Έλα ρε υποκριτέ και φαρισαίοι. Το ωραίο το κοιτά. Στη Μαρίκη το πώ κοιτά. Να μην είσαι προκλητικό. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Αυτό είναι ανθρώπινο. Εντάξει, ανθρώπινο είναι, αλλά μην πας από την άλλη άκρη. Τι θα έκαναν. Λοιπόν, μπορεί να κάνουν. Υπήρχε τι μια. Τι θε με τον Ηρακλή. Ήταν απλήρωτοι οι παίκτες. Ναι. Για να πάρει αδειοδότηση, υπέγραψαν ότι πληρώθηκαν. Ρε, σε ρωτάω, απάντησε μου, ρε. Δεν υπάρχει αυτό. Άντε πάλι, δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ λέω ότι υπάρχει. Όχι. Υπογράψαν αυτοί ότι πληρώθηκαν. Του είπα θα του πληρώσουν για να πάρουμε την αδειοδότηση. Όχι. Λοιπόν, τώρα δεν στρέχει, ρε Σαραμαντά, δεν σε λυπάμαι. Δεν σε λυπάμαι. Ούτε τον Παπαδόπουλο τον Νίκο λυπάμαι. Γιατί είναι μέγας δηλός. Γιατί τι θα χάσει ρε Παπαδόπουλε το Άβελ. Σε φάγανε οι Αριανοί τα 400 χιλιάρικα με το άρθρο 44. Τρώω τον Κατσιαμπή 500 χιλιάρικα με την πτώχευση. Είσαι πάλι το καπνισμένος. Ο άλλος έβγαλε καρκίνο. Ο Κιζερίδης στη Γερμανία. Από τη στεναχώρια του. Και τους έχετε και τους χαϊδεύετε. Τους έχετε και τους χαϊδεύετε. Πρώτη έπρεπε να πάνε οι οπαδοί του Ηρακλή που είναι αριστεροί και κομμουνιστές και αναρχικοί στους παίχτες και να πούνε μην κάνετε ρε προπόνηση. Μην κάνετε προπόνηση. Όχι όμως τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τώρα που ήρθε ο Απρίλιος και ο Μάιος, τι με κάθεσε ρε Σαραμαντά και μου λες τα έκανα και δεν έκανα. Όταν είναι να πάρει αδειοδότηση ο Ηρακλής, πληρωμένος ήσουν όχι. Υπέγραψες ότι πληρώθηκες. Υπέγραψες. Τώρα γιατί σε λυπηθώ εγώ, ρε Σαραμαντά. Λοιπόν. Όχι, πες με εσύ, λέω λάθος. Λοιπόν,
Ήταν απλήρωτη παίκτε του Άρη. Πισό. Ήταν απλήρωτη παίκτε του Άρη. Πήγαινε εκεί πέρα ο Νεμπεγλέρα εκεί που τα είχε καλά με τι διοικήσει. 40 χρονών έπαιζε εκεί κτλ. Όχι, λέει, πληρωθήκαμε. Φάτινα που την πληρώθηκε τώρα. Πε το άρθρο 44 στο 99 στην πτώχευση και να πάρε τα φρύδια μου, Νεμπεγλέρα. Και εσεί και άλλοι. Από πότε άρχισα. Άντε, μπράβο. Από πότε άρχισα να ψηλιάζομαι. Τι ψηλιάζει. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Εσύ. Πρώτο. Όχι, πότε άρχισε. Ε, τι. Πότε σου λέω κάτι δεν πάει καλά. Εσύ. Πότε σου. Χαμπάρι δεν είχε. Πότε σου. Θα σου πω εγώ τι είπε εσύ. Εσύ άφηνε να εννοηθεί ότι έχει πολλά λεφτά ο Παπαθανασάκη, αλλά είναι συγκούνη. Αυτή σου... την αίσθηση έδινε στον κόσμο. Πότε σου είπα ότι. Κάτσε, ρε, το πω εγώ τα δικά σου πότε τα γράμματα. Πότε σου είπα κάτι δεν πάει καλά. Μη μου επαναλαμβάνει. Πότε. Δεν... Σου... Μη μου επαναλαμβάνει την ερώτηση. Απαντώ. Είναι απλή ερώτηση. Είναι... Μην τη λε 10 φορέ, εκνευρίζει τον κόσμο. Εκνευρίζει τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που κάνει εσύ τι είναι. Μα με ρωτά 7 φορέ, 8 φορέ το ίδιο πράγμα. Σου λέει είσαι άσχετο γιατί είπε ότι ο Παπαθανασάκη έχει λεφτά, αλλά είναι συγκούνη. Αυτό έλεγε. Δεν έλεγε ότι είναι απέντερο ο άνθρωπο, δεν έχει όταν λεφτά, δυσκολεύεται. Δόθη, ο ίδιο έχει δηλώσει παντού. Τι δήλωσε? Ότι λεφτά έχει, απλά έχει πρόβλημα να τα φέρει. Ποιο έχει πρόβλημα να τα φέρει? Ο Παθανασάκη. Ωραία. Ο ίδιο το δήλωσε. Ναι. Και... εγώ δεν αλλάζω κάτι. Δεν τα έχει τα λεφτά. Στο Καναδά. Ε, α ανοίξει λογαριασμού σου. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σου λέω τι ισχύει. Έτσι είπε. Όχι σε μένα. Σε ποιον? Σε αυτού που πρέπει. Ναι, και τι έγινε. Το ζήτημα ποιο είναι. Ότι όταν είπε σας δίνουν 100.000 πριν για τον Παναθηναϊκό, ναι, και βλέπω ότι τα χρήματα δεν δόθηκαν, σου λέω. Δεν περίμενε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Όχι, σου λέω κάνε 2 εβδομάδες υπομονή. Τι σου είχα πει, κάνε 2 εβδομάδες. Η πρώτη φορά που ήρθα και σου λέω, εσύ αυτός τι είπε. Πώς τα θέλετε. Κοκκινέ μου, άκουσε να δεις. Που λέει πώς τα θέλετε. Κόκκινε, μη το τραβάς μακριά. Και πρόσεχε να δεις. Στον Ηρακλή ή πρέπει να βρεθεί κάποιος. Βρωμιάρης. Να κάνει μια στιγμή. Άκουμε εδώ εμένα, ρε. Να τελειώσω. Ή πρέπει να βρεθεί κάποιος βρωμιάρης. Που θέλει να ρίξει μαύρο χρήμα στον Ηρακλή και να βοηθήσει τον Παπαθανασάκη, ή πρέπει να προσκυνήσετε τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Άκουμε λίγο. Ναι, άκουμε, εμένα άκου. Εντάξει. Αφού δεν θέλετε να προσκυνήσετε κανένα από αυτά, οφείλετε εσείς να βρείτε λεφτά. Πώς? Βρείτε τα. Λοιπόν, άκου λίγο τι κάνετε. Με το να πηδάτε τα κάγκελα. Όταν αυτός. Και η μπλε μουστάρδα θα φέρει λεφτά. Και το μπλε ουίσκι θα φέρει λεφτά. Όταν αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Λέγε. Ο καβουράκια σου έτσι, ο αλλιώ. Καβουράκια το λες εσύ, εγώ ποτέ δεν το χαρακτηρίζω. Ο άφραγκο όπω το λες εσύ. Όλο ο άνθρωπο έχει πρόβλημα ρευστού. Δεν είπα ποτέ καβουράκια στον άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ τον είπα. Εσύ. Λοιπόν, ο άνθρωπο όταν αποδέχεται ότι του οφείλει το πριν. Ωραία. Και το δεν βάζουν μέσα κανονικά, το υπογράφω ότι έχουν να παίρνουν αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Πάνω απ' δεν πάνε να του δαγκώσει. Να είμαστε εξηγημένοι. Μην αδικούμε κάποιον. Όταν το αποδέχεται ότι αυτό το πριν υπάρχει και έχετε να το παίρνετε. Δεν κοροϊδεύει κάποιον. Το ζήτημα είναι πώς γίνεται ο Ηρακλής της περσινής περίοδου που είχε μηδαμινά έσοδα με τον Ηρακλή που έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ έσοδα να ζωρίζεται τόσο πολύ. Αυτή είναι η απορία η μεγάλη. Παράλογο αυτό που ρωτάω, δεν νομίζω. Τον πήρε καθαρό τον Ηρακλή με κάποια μικρά χρέη και μεγάλωσε το άλλο. Το μικρά ή μεγάλο το καθορίζει ο ίδιος. Ναι. Το μικρά ή μεγάλο έχει να κάνει με την τσέπη σου. Αν εσύ έχεις λεφτά. Αν έχει 1000 ευρώ, τα 10 ευρώ σου φαίνονται τίποτα. Αν έχει 100 ευρώ, τα 10 ευρώ. Πού καταλήγουμε, ρε Γρηγόρη, με αυτό τον Ηρακλή? Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε. Πού καταλήγουμε αυτή την κατάντια, λέγε. Πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε. Πού καταλήγουμε? Στο ότι τα πράγματα. Άντε πάλι. Εκεί μέσα. Ναι. Κρατώνται όρθια. Ναι. Από τον προπονητή τη ομάδα. Μάλιστα. Αυτό εισπράττω εγώ. Και α πούνε ό,τι θέλουν, γιατί ξέρω πολύ καλά. Τι φοβάται ο προπονητή τη ομάδα, αφού θα φύγει. Τι φοβάται. Δεν φοβάται. Τι φοβάται, αφού θα φύγει. Του χρόνου. Τιμά το συμβόλαιό του. Εντάξει, τι τιμά το συμβόλαιό του. Πώς θα φύγει, πού θα πάει. Πού θα πάει, όπου γουστάρει θα πάει, όπου το θέλει θα πάει. Αφού και αυτό θα πάει. Τιμά το συμβόλαιό του. Τι λες, ρε. Παραμένει. Σόπαρε, πόσο καιρό είναι απλήρωτος αυτός. Τιμά το συμβόλαιό. Βρεμένα, άκου, ποιο συμβόλαιο. Άμα είμαι 4 μήνες απλήρωτος, δεν έχω ρε συμβόλαιο. Είμαι απλήρωτος και φεύγω. Ναι. Συμβόλαιο, πρέπει ξέρεις, να κάνεις προσφυγή. Ξέρεις τι σημαίνει συμβόλαιο. Έχω 2 χρόνια συμβόλαιο στο Μετρόπολη. Κάθε μία του μηνός με πληρώνουν. Ναι. Τα δώρα μου τα δίνουν, τα μπόρε μου τα δίνουν και δεν μπορούν να με κουνήσουν. Άμα έχουν 5 μήνες να με πληρώσουν, δεν έχει συμβόλαιο. Έχει δικαίωμα προσφυγή. Ό,τι γουστάρω κάνω. Εννοείται. Συμβόλαιο έχω. Συμβόλαιο έχει. Πού το έχει το συμβόλαιο? Φού να πλήρω το σερσέρι. Λοιπόν, του κράτησε όρθιου. Προ τιμήν του. Ποιου κράτησε όρθιου. Ούτε ακλειδέα να δηλώσω ποτέ. Ποιου κράτησε όρθιου, ρε. Την ομάδα που λε του παίκτε που θέλαν να κάνουν αποχή. Ναι. Το ότι δεν είναι απλήρωτη. Ναι. Αυτά είναι στα σύν του. Εγώ δεν έχω μιλήσει για κανέναν εκεί. Όταν θα φάει το φέση του Αλιπασά, να σου πω άμα ήταν στα σύν του ή στα πλήν του. Όπως επίσης το ότι όταν σου είπα ότι με τόσο μικρό μπάτζετ έχει πετύχει τόσο μεγάλα πράγματα. Κόκκινε, άκου, τι θα γίνει, άκου τι θα γίνει. Μου είπες ότι είναι χεραίρο, Χουντίνι. Εγώ ούτε και Χουντίνι θα τον πω. Άκου να δεις. Και κυρίως. Άκου να δεις, και κυρίως. Τι θα τραβήξει του χρόνου ο Ηρακλής Κόκκινη.
θα πάρει δρόμο ο Βέλιος, θα φύγουν κι άλλοι. Και οι Σαραμαντάδες και οι Μπουκουβάδες κι άλλοι θα φύγουν. Ναι. Θα φύγουν ό,τι οι παίκτες μπορούν να παίξουν σε Τρίπολες και τέτοια θα φύγουν. Και θα έχει το θέμα ότι θα έχει τα λεφτά από την πώληση του Βέλιου και δεν θα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Το κατάλαβες το έργο. Θα είσαι στις τελευταίες θέσεις και θα κυλήσεις. Για άλλη μια φορά είσαι βιαστικός. Εγώ είμαι βιαστικός. Ναι. Εγώ είμαι βιαστικός. Εγώ είμαι γρήγορος. Δεν είμαι καθόλου βιαστικός. Εγώ είμαι γρήγορος. Το γρήγορος με το βιαστικός. Έχει μεγάλη διαφορά. Απέχουν πολύ. Έχουν διαφορά, ναι. Γρήγορος είσαι όταν θέλεις. Ναι. Γιατί εσύ θες να πεις κάτι, δεν εξετάζει τι σου είπε ο άλλος. Το εξετάζω. Αυτή τη στιγμή. Μη μου θυμίζεις εμένα, σαν το άκου τι είπανε. Μη με θυμίζεις που ακούω την πρώτη λέξη και καρφώνομαι από εκεί και είμαι έτοιμος για την απάντηση. Αφού είσαι αργός, ρε κόκκι. Εγώ είμαι αργός. Αργός. Εγώ είμαι αργός. Χάρη σε μένα, ρε, ήσουν εκεί που ήσουν. Τι χάρη σε μένα. Χάρη σε μένα, ρε. Δεν τρέπες. Το οδηγάμε, λέει. Πουδίλατο. Πουδίλατο. Τα σύμφωνα δεν τα έβαλε. Πουδίλατο. Πόσες δουλειές κάνει Γρηγόρη ένας άντρας στη ζωή του. Πάρ τον κάτω. Πάρ τα 5.000. Μία. Τι μία. Τόσες απαντήσεις σου δώσαμε. Τόσες πόντους πήραμε. Εμείς πήραμε πόντους. Να σου πω κάτι. Άμα δεν ήταν να πούμε ο Πιλιάκος, θα μας κερδίζανε τα κοριτσάκια απέναντι. Καλά που ήταν ο Πιλιάκος. Στο λέω. Με το... και ο Άρης με το τρακτέρ. Καλά που ήταν ο Πιλιάκος. Ένα πόντο πήρε το τρακτέρ. Ο Πιλιάκος. Ένα πόντο πήρε. Ένα πόντο μοιρίζει μπορεί κάμπια. Το γκολ έβαλα εγώ. Τι πόντο. Γκολ ήταν εκείνο. Αν το χάνα, παίρναν οι άλλοι τον γκολ. Εγώ πήρα τον γκολ και ο Πλιάκος πήγε με κρύο αίμα. Το άλλο πήρε τον γκολ. Εσύ και ο Κουλιανός, άλλα αντάλλων ήσασταν. Τρένο, πουδέλατο, άλλο. Το πουδέλατο σωστό ήταν. Το πουδέλατο σωστό ήταν. Είπατε τα εύκολα. Για να πα στην τελευταία λέξη. Εύκολα. Το ποδήλατο, το φουσκωτό, τα χύπλο κτλ. Για τράβα στο τέλος να δεις να είσαι τελευταίος και οι άλλοι από απέναντι να περιμένουν. Για πάνε να απαντήσει σε πέντε ερωτήσεις, να σου λέει ποιος Έλληνας πολιτικός και να απαντάς ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τι, ποιος Έλληνας πολιτικός, τι είπε. Ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας πολιτικός. Ο Παπαντρέου έπρεπε να πει ρε βλάκα. Ο Ανδρέας. Να όμως που ήταν ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος ήταν. Ήταν. Θα πήγε σε κάτι τίποτα γέρους ακροδεξιούς εκεί κτλ. Άντε, φύγε από εδώ. Πρέπει να σου κάτσει κιόλας. Βέβαια. Άμα δεν σου κάτσει. Πουλάτο. Τι βλαμμένος είσαι. Ο Παπαθανασάκης. Α, ή πάτε στο Μαρινάκι στο Σαβίδι και πάρτε. Δεν θέλετε. Τραβήξτε, βρείτε τα μόνοι σας. Δεν μπορείτε. Βρείτε αυτόν τον Αλβανό, αυτόν Αλβανοαμερικάνο με τις στοιχηματικές εταιρείες να παίζουμε τα κόρνερ του Ηρακλή, της Βέρειας του χρόνου κτλ. Να οικονομήσουμε. Άντε μας έχετε πρίξει να πούμε. Εδώ πάω και δεν μπορεί να κάνει ομάδα με αυτό το μουσί και να κάνει ο Ηρακλής. Α, παρά τα μίσχο. Τι καλύτερο από ένα ευχάριστο το νοτικό και ταυτόχρονα αλληλέγγυο κυριακάτικο πρωινό τρέξιμο στο κέντρο. Και αυτό μας προσφέρει η εταιρεία Under Arm που διοργανώνει τους αγώνες δρόμου Under Arm Run Θεσσαλονίκη City Challenge στις διαδρομές του ημιμαραθωνίου 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και το παιδικό του 1 χιλιόμετρου. Οι διαδρομές είναι εύκολες και όλες έχουν αφετηρία και τερματισμό το εμπορικό κέντρο One Salonica. Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ για τον ημιμαραθώνιο, 5 ευρώ για τα 10 χιλιόμετρα και 5 χιλιόμετρα, ενώ το παιδικό είναι δωρεάν. Μέρος των εσόδων θα προσφερθεί στο Δημοτικό Ίδρυμα Βροκομείο Άγιος Στυλιανός και ας μην ξεχάσουμε να φέρουμε ό,τι τρόφιμα μπορεί ο καθένας από εμάς για να προσφέρουμε στις ευπαθείς ομάδες που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Ώρα εκκίνησης 8.30 το πρωί. Λοιπόν, διοργανωτής Under Arm υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο επαναρχόμαστε με γράμμες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM στην εκπομπή της Κακομοίρας και θα είμαστε μέχρι και τις 4 για άλλα 50 περίπου λεπτά. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, καθώς αν χρειάζεται ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις, επιλέγεις το ανταλλακτικό το οποίο θέλεις, το λύνεις και το παίρνεις μέχρι και μηγάνεις αυτοκινήτων με 150 ευρώ παρακαλώ. Σου δίνουν και έγραπτη εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και Σάββατο με ένα τηλέφωνο στο 18133. 90 τα τηλέφωνά μας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από τώρα και στο εξής 4 βλέπω στην αναμονή. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.341. Α-μη-3 κενό. Αρνή ονοματεπώνυμο στο 54.344. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να κερδίσετε 10 αρνιά τα οποία θα τα κλειώσουμε αύριο. Γιατί? 10 ολόκληρα αρνιά σχαρίζουν. Αυτά τα λέμε στο διαγωνισμό σπότρε. Καλά. Τα έργα τέχνης. Είναι έργα τέχνης. Τα χαλιά. Ποια χαλιά, βρε. Τα αρνιά. Σιγά. Μόνο 3 να αναμονή. 4. Πήγαν όλοι, ρε.
Τι άμα, γιατί δεν πληρώνει. Τελειώσαμε και μείναμε μόνο. Φαντάσου πόσο αντιεμπορικό σωματείο είναι ο Ηρακλής, που ένα μικρό ανοιγματάκι, αυτές οι μπλε μουστάρδες, αυτές οι μπλε μπύρες, αυτά τα μπλε ουίσκι, αυτά τα μπλε κρασιά, τίποτα δεν κάνανε. Παίζουν στους παίκτες του Ηρακλή να στείλουν μήνυμα στο Α3. Πιο εύκολα θα πάρουν έναν μιλή. Αρνία από ασπρό αυριλιόπολη. Κοπρόσκυλα. Ναι, κοροϊδεύεις και εσύ με το γούμενο ψάχνετε συλλογικό. Πώς βλέπετε το over 10,5 corner στην Αθλέτικο, καλό. Θα σας πω μέχρι το τέλος της εκπομπής αν το βλέπω over 15 corner. Χτες το under 1,5 το live πλήρωνε 2,3. Στο 20 τη φόλα τη φάγαμε προχτές με την Κηφισιά. Και ραπ, και ο Μάρσαλ μόνο ανόητος δεν είναι όπως έλεγες χτες. Εμείς που παίζουμε αυτούς τους αλήτες είμαστε χαϊβάνια. Και αν υπάρχει σε καλές πρέπει να επέμβει και να λέξει τι παίχτηκε στο μάτι. Διευθυντή 76. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν ρε φίλε. Μισό. Αυτά τα μάτς που είναι για τρεις νίκες ο αντίπαλος και έχει τεράστια διαφορά ένας με τον άλλον. Όταν το 2-0 γίνεται 2-1, ο νους σου πηγαίνει στο περίεργο. Λογικό. Όπως πήγε στο περίεργο ο νους μας, στο Σύρος ΠΑΟΚ. Δεν πήγε ο νους σου στο Βόλιο. Δεν πάει στο περίεργο. Δεν πάει. Όχι. Τον αναμεταδότη τον άκουσες εδώ. Θες να τον άκουσες. Τον Κώστα. Κοιτιούνται λέει οι παίκτες της Σύρου γιατί πώς κερδίζουν αυτό το μάτς. Τι να σε πει άλλο. Τι να σε πει ρε χαϊβάνι άλλο. Θες υπεύθυνη απάντηση. Δεν θέλω καμία υπεύθυνη απάντηση. Εγώ σου λέω ότι ο μέσος φίλαθλος δεν το βλέπει με καλό μάτι αυτό εδώ. Το 2-1. Να το κατάλαβες. Να σου το πω, ρε. Δεν πεις ό,τι θέλεις. Απλή είναι η απάντηση. Για απάντηση. Γιατί το κέντρο είναι γεμάτο και να πούμε και κάτι. Να πεις ρε αγόρι. Λοιπόν, δεν μου λες, το παίρνω πάω στη Σύρο. Ναι. Τι έγινόταν. Δεν θα έπαιρνε τις πράξεις εδώ. Βρε το έπαιρνε. Τι θα γινόταν. Δεν θα έπαιρνε εδώ. Θα έβγαινε ο κόσμος στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσει. Σου απαντώ ρε κόκκινο. Θα έβγαινε κανείς να πανηγυρίσει. Δεν θα έπαιρνε τις εισπράξεις εδώ, ρε κόκκινη. Πόσες είναι οι εισπράξεις? 100.000. 50. 80. Σιγά τα αυγά. Σιγά τα αυγά. Έχεις δει μαζί. Πάκι σε βρω τώρα. Μαζεμένα 80 χιλιάρικα στη ζωή σου, είδες ρε γύφτο. Εγώ αν έχω δει. Μαζεμένα. Στο καζίνο τα είδες, τα έπαιρνε κανένας. Ο Τζον Τάρα μας. Πού τα είδες, ρε. Απάντησε, άσε τα τσακ τσακ τσακ. Απάντησε, ρε Βόδι. Αυγόνατα το κεφάλι σου, κάτι θα είχε μέσα. Ρε, υπάρχουν παοξίδες που λένε γελάνε. Λέει, έτσι έτσι αδύο, ρε. Χάσαμε λέει γιατί ήμασταν απροπόνητοι. Έτσι λένε. Τι λένε εσύ λες, τι λένε. Στο λέω απλά. Στο πάω κολυμπιακό. Η λογική λέει. Ναι, τι λέει η λογική. Ότι παίζω και τρίτο παιχνίδι. Ναι. Και εξασφαλίζω και δεν μπορείς όμως αυτό το πράγμα ούτε όρκο να πάρει. Έχει άλλη έννοια. Ρε ας τον όρκο. Εγώ σου λέω ότι ο αναμεταδότης λέει κοιτιώνται οι παίκτες της Σύρου μεταξύ τους και γελάνε και λένε μα πώς είναι να το να κερδίζουμε. Τόσο ντεφορμένα είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν ο ΠΑΟΚ εδώ. Αμπαλαέα. Αμπαλαέα. Αυτό είπε ότι δεν πλήρωσε ο Παθανασάκης. Ο Αμπαλαέας ποιος είναι πάλι. Ο φίλος σου λέει: κόκκινε, πες για την ομαδούλα σου, είναι ομαδάρα μου. Που δεν πλήρωσε τους παίκτες. Και είπα ότι είναι απλήρωτη. Εδώ δεν έχουμε. Φαντάσου, με απλήρωτους παίκτες. Δεν έχουμε μυστικά. Σε έκανε διπλό στην Τούμπα. Φαντάσου. Εδώ δεν έχουμε μυστικά, φίλε. Ό,τι είναι τα λέμε. Για όποια ομάδα και να είναι. Πάμε απλά όταν είναι για τον Ηρακλή. Σας αρέσει. Πάρε ένα τέταρτο έμεινε. Παρακαλώ. Πάρε τον κόσμο. Άντε με τον Ηρακλή μας ζάλισες. Με τον Ηρακλή. Ναι! Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάρε τον γρήγορα άλλον. Τελείωνε. Ορίστε. Επόμενος, ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, Άγγιζε από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλά. Γεια σου, Άγγιζε. Κώστας, είχα πάρει και τηλέφωνο ναι. πριν τον αγώνα. Ντέρμπι με τον Αντρόμπι, το βέβαια. Και λίγο να μου σχολιάσεις. Λοιπόν, αυτό που είδα εγώ, έτσι, είδα μια κακή ΑΕΚ, έτσι. Είδα μια ΑΕΚ που όταν θες να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, δεν κάνεις διαχείριση του σκορ με 1-0, τουλάχιστον 2-0, 3-0 και πάει λέγοντας. Τότε μπορείς να κάνεις διαχείριση του σκορ, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, σε αυτό το επίπεδο που είμαστε, με αυτούς τους παίκτες που έχουμε και ό,τι έχει γίνει τελευταία με τον Πογιέτ και τα λοιπά και τα λοιπά, το μόνο που κρατάμε, Κώστα και Γρηγόρη, είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μετράει, ούτε θέλουμε να παίξουμε καλή μπάλα τώρα, ούτε και βέβαια και στα play-off, έτσι. Το αποτέλεσμα μετράει. Το μόνο σίγουρο ότι μετά από δύο χρόνια δύσκολα που περάσαμε... Πας τελικό, ναι. Έτσι πάμε τελικό. Και βγαίνεις δεύτερος. Και βγαίνουμε δεύτερη, εντάξει, τα play-off όλα γίνονται, αλλά δηλαδή αν το έκανε αυτό ο ΠΑΟΚ να πάει τελικό κυπέλλου και να βγει δεύτερος, θα πανηγυρίζαμε στην πόλη. Εντάξει, δεν το συζητάω. Βέβαια. Τώρα δεν ξέρω, τώρα μου πείτε και εσείς λίγο τη γνώμη σας. Κώστα, εντάξει όμως, αυτό εδώ, ότι με αυτή την ομάδα του χρόνου πάλι θα είσαι 20 βαθμούς πίσω, χωρίς την ΕΠΟ, με τέτοια ομάδα, αυτό είναι δεδομένο. Πάλι τα ίδια θα δούμε. Δεν θα έχουμε την ίδια ομάδα, ρε φίλε, εντάξει. Δεν ξέρω πάντως. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η ΑΕΚ βήματα επάνω σε μεγάλα μπάτζετ, μεγάλους παίκτες δεν βλέπω να κάνει. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά τουλάχιστον αυτό βλέπω. Έχουν και δεν βλέπω την ΕΠΟ να την παίρνει, γιατί ο Μελισανίδης με τον Σαββίδη
θέλουν να την πάρουν τζαμπέ την ΕΠΟ. Τζαμπέ. Εντάξει, το ξέρεις το τζαμπέ. Γνωρίζουμε ότι θέλει 5. Πάρε 10 φανέλες και 20 μπάλες για να σε δώσει άλλο στην Ένωση. Έχει χαζέψει τελείως δηλαδή. Τέλος πάντων, να πω και να μιλήσει και ο επόμενος, να πω κάτι το φίλο μου τον Γρηγόρη. Ναι. Έτσι. Επειδή είναι άτομο του στοιχήματος. Είναι. Έτσι. Λοιπόν, Γρηγόρη, του χρόνου πέφτουν 3 ομάδες. Δεν το ξέρουμε. 2. Με την σκύλουσα κατάσταση 2. Φέτος πέφτουν, ναι. Δεν έχει αλλάξει. Καλό είναι αυτό για τον Ηρακλή, είναι πολύ καλό. Γιατί αν. Εντάξει, νόμιζα ότι 3 πέφτανε για να παίζει την ομάδα σου αντικειμενικά, δηλαδή. Έτσι. Ότι θα πέσει. Ναι, παικτικά πάντα συζητάω, έτσι, όχι οπαδικά. Δηλαδή. Στοιχηματικά, ναι. Συγγνώμη τώρα, να σε ρωτήσω. Στοιχηματικά, ναι. Σήμερα που δεν ξέρει ποιοι θα είναι, πώς θα είναι, να σου πω εγώ ότι θα πέσει μια ομάδα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν ξέρει μετά. Δεν ξέρει στην ομάδα σου. Όχι. Δεν θα την έπαιζε. Γιατί δεν θα την έπαιζε, Γρηγόρη. Μα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι δεν ξέρει τι θα γίνει. Ξέρω. Σήμερα, αν σε λέγα, πέφτουν 3 ομάδες. Δεν παίζω. 10 ευρώ στον Ηρακλή έβαζες. Με συγχωρείς. Ναι. Ανεβαίνουν 2 ομάδες. Ρε παιδί μου, άστο άλλο σου λέει ανθρωπάκος. Πες ότι βγαίνει η απόφαση ότι πέφτουν του χρόνου 3 ομάδες. Σήμερα, 30 Απριλίου. Πρέπει 25. Να έχω εικόνα από όλα. Πρέπει όχι, να... δεν τη βάζω. 10 ευρώ δεν έβαζε στον Ηρακλή. Όχι, όχι, όχι. Δεν τον έβαζε, ρε φίλε. Να πω και κάτι για να κλείσουμε. Δεν μου λες. Εσύ 10 ευρώ βάζεις ότι θα φας 4 στο τελικό από τον Ολυμπιακό. Εγώ βάζω στοίχημα, Γρηγόρη, και θα σε πάρω ότι Ολυμπιακός πρωταθλητής, ναι. Παναθηναϊκός. Όχι, τώρα σου λέει. Το άλλο Σάββατο σου λέω. Θα ότι θα φας 4 από τον Ολυμπιακό με σφαγή. Σου απαντάει τον διακόπτης. Άκου λίγο. Διακόπτης. Σου απαντάω με αυτό που θα σου πω. Όχι, σε αυτό που σε ρωτάω. Το άλλο Σάββατο βάζεις στοίχημα ότι θα φας 4. Σου απαντάει, άστο να σου απαντήσει, ρε φίλημα. Άστο, ρε φίλημα, να σου απαντήσει. Τι μανία είναι αυτή. Τι λοιπόν, μανία είναι αυτή. Καλά σε λέει. Είσαι ολοκλήρωσε, ρε φίλε. Πρωταθλητής Ολυμπιακός. Κυπελούχος η ΑΕΚ. Πρώτος ο Παναθηναϊκός. Αυτός απαντάει. Τι βιάζεσαι. Ωραία. Εντάξει. Πότε θες να βάλουμε ένα στίχημα ότι θα βάζει 4 στο τελικό. Μετά το τελικό θα σε πάρω, φίλε. Μετά το τελικό. Ρε στίχημα βάζεις. Εγώ λέω θα σε σφάξουνε. Και με στίχημα. Και με στίχημα. Και στο λέω φρέσκα κουλούρια. Για τώρα, για του χρόνου. Δεν τα ξέρει, φίλε ΑΕΚΣΥ. Με παοξή διαιτητή φίλο του Ζαγοράκη αποκλείεται την ΑΕΚ να την κάψει. Λοιπόν, Κώστα, και για να κλείσω. Με καβαλιώτη παοξή διαιτητή δεν θα τον κάψει. Κώστα, και 7 Μαΐου είναι σημαδιακή μέρα, έτσι για να κλείσω το τελικό κυπέλου. Ναι. Έτσι, 7 Μαΐου το 89 ο Τάκαρος ο Καραγκεζόπουλος τους κάρφωσε τους γάβρους 0-1 στο ΆΚΑ και πήρε. Όχι, άμα αρχίσαμε το παρελθόν, άστα. Εγώ εύχομαι να το πάρει, σου λέω όμως 4 θα φας. Κράτα το. Μπορεί. Να σε καλά. Καλημέρα, ναι. Μπορεί. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, ο Βουλώνης. Έλα ρε Βουλώνη. Τι κάνετε. Κωνσταντίνε, καταρχήν να σας πω ένα καλό Πάσχα να έχετε. Καλή Ανάσταση. Ναι. Να σου πω, δεν μου λες τώρα αυτός ο αρχοντοχωριάτης επενδυτής από τη Βέρεια που είναι από την Άουσα που μπαίνει στο άρθρο 99 που είναι... Οι εργαζόμενοι, ναι. Το ναι. Τι ναι. Γίνεται τώρα στον Άρη. Κάτσε μισό λεπτό. Έλαμε. Κάτσε τώρα. Κάτσε κύριε Κώστα εδώ, είσαι λίγο άδικος. Όχι, να σε ρωτήσω. Όχι, κάτι... είσαι λίγο άδικος γιατί... Όταν μπήκε ο Άρης στο άρθρο 44 και στο 99 και πτώχευσε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τους εργαζόμενους δεν μας ένιωξε. Τώρα μας νοιάζει για τα σούπερ μάρκετ, αυτό λέω. Όχι. Α, όχι. Δεν κατάλαβες. Α, δεν κατάλαβα. Μπορεί να πάρει άδεια ο Άρης, αυτό ρωτάω. Α, κοίτα κύριε Κώστα, δεν έχει σημασία τα σούπερ μάρκετ με την άδεια. Ο Άρης, ο Άρης είπε, η κυρία Μαρούπα που μιλήσαμε, καταρχήν μας είπε αυτός εδώ που κατεβαίνει ο Ψηφίδης, τι τον κατεβάζετε κάτω λέει, δεν καταλαβαίνουμε γιατί κατεβαίνει. Δεν κατάλαβε η Μαρούπα γιατί κατέβηκε ο Ψηφίδης. Και μας είπε, στο off the record η γυναίκα, ότι με τον ισχύον νόμο ο Άρης δεν ανεβαίνει κατηγορία. Θα πρέπει να γίνει νέος αθλητικός νόμος για να τον ερμηνεύσουμε και να τον ανεβάσουμε. Αυτό μας είπε η κυρία Μαρούπα. Τώρα, ο Μαλάτος λέει άλλα. Εγώ άκρη δεν μπορώ να βγάλω με αυτά. Ο Μαλάτος μιλάει για νόμο του 2004, μωρέτε, πριν 20 χρόνια ναι. Μιλάει. Ναι. Και κάτι άλλο, Κώστα. Κύριε Κώστα. Να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό και θα αυτοί που κάνουν κριτικές στις ομάδες. Και πιο συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ. Έχει παίξει κανείς ποδόσφαιρο. Κοίταξε τώρα. Ούτε ο Ευαγγελάτος που κάνει κριτική στους πολιτικούς έχει γίνει πολιτικός. Όχι. Ο Κόλκας έχει παίξει ποδόσφαιρο. Αλλά τελευταία φορά που τον είδα έπαθε θλάση να πούμε στον δρόμο. Ποιος? Ο Κόλκας. Τον είδα εγώ στον δρόμο, πάω να παίξω μπάλα 5x5. Του λέω: μπα μπα κανένα τράβημα, φύγει απ' εδώ ρε φαλακρέ μου, λέει. Το βράδυ έπαθε θλάση. Ο Τσαλτίδης παίζει ωραία μπάλα. Είναι βράχος στην άμυνα. Είναι βράχος στην άμυνα. Και εγώ έχω παίξει μπάλα όμως, το ξέρεις. Όχι, πού έπαιξες. Με τον Κολοκοτρώνη. Που δεν το ξέρεις.
Πού ήσουν? Στον Άβαρχο Βότση, ρε. Το 1821. Στον Άβαρχο Βότση έπαιξε, εντάξει. Και ο Σκόρδας έπαιξε. Καλά, τώρα μην βάζει το Σκόρδα. Στην ομάδα των οδοντιδιάτρων. Μην βάζει το Σκόρδα. Όχι, έπαιξε στο Τιτανικό. Έπαιξε. Με του οδοντίατρου. Στο Τιτανικό έπαιξε ο Σκόρδα. Έκανε το καράβι που βούλιασε. Όχι, όχι, συγγνώμη. Το παγόβουνο έκανε. Άμα δεν παίξει την μπάλα, δεν μπορεί να είσαι κάποιε γνώσει. Λέω, μιλάω για αυτού που κάνουν κριτική για το ποδόσφαιρο. Ο Αμπράμοβιτ, τι μπάλα έχει παίξει, για πε μου. Ο Μουρίνιο. Ο Αμπράμοβιτ είναι πρόεδρο εδώ. Ο Μουρίνιο τι μπάλα έπαιξε. Ε? Ο Δανιήλ. Ο Μουρίνιο. Ο Βασίλης ο Δανιήλ. Ο Αρχοντίδης. Περίμενε, ο Δανιήλ έχει παίξει τον Ηρακλή Καβάλας. Καλά, εντάξει. Να μαθαίνετε κιόλας. Έτσι παίξαμε κι εγώ και ο Κώστας. Και ο Κόκκινος έπαιξε στον Τιτανικό. Πολύ ωραία είναι η ομάδα που έπαιξε. Κύριε Κώστα, συμπάθαμε. Σημασία δεν έχει κάποιος τι μπάλα έπαιξε. Πόσο δράμια μυαλό έχει στο κεφάλι. Και από εδώ και πέρα πόσα μάτια έστησε. Την μπάλα έπαιξε. Να σε καλά. Φιλιά, σ' αγαπούμε πολύ. Παρακαλούμε, ναι. Ωραίος. Ναι. 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 Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Γεια σας, καλή Ανάσταση. Γεια σας, φίλε. Ανάσταση. Συνήθως να παίρνω τηλέφωνο δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Πάντα μιλάω για τη δική μου. Αλλά σήμερα... Ποια είναι η δικιά σου ομάδα, φίλε? ΠΑΟΚΑΡΑ. ΠΑΟΚΑΡΑ. Μπράβο, φίλε, παραστάτης είσαι. Συγχαρητήρια. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για άλλη ομάδα σήμερα. Να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε. Προηγουμένως δεν είπατε ότι ο Ηρακλής ψάχνει να βρει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο Κόκκινος το είπε. Λέω, όπως τα μετράω τα κουκιά, του λείπει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα μέτρησε ο Κόκκινος. Όταν παίρνουν αυτοί οι οπαδοί του Ηρακλή, αυτοί οι συνεχόμενοι που παίρνουν κάθε μέρα, Μάνος, Ολλανδός, αυτός από τη Γερμανία, δεν λένε ατεράστιο κόσμο του Ηρακλή, ατεράστια ομάδα, δεν λένε έτσι. Τεράστιο κόσμο. Εσύ λες δε... Μάζεψουν 1000 άτομα να βάλουν από 150 ευρώ, να τα για 1,5 εκατομμύρια. Πού είναι το πρόβλημα. 1000 άτομα από 150 ευρώ είναι 150.000, φίλε μου. 10.000. Από 150... Εντάξει, 150.000. Σε έπιασα διάβαστο. Από την αγωνία σου να από την αγωνία σου να πεις την κακία σου. Πάλι κάτι είναι. Έστω 150.000. Πού γι' αυτό είναι τώρα 150.000 σωτηρία είναι. Όχι, αλήθεια. Βρεκάνω στο καλαμπούρι θέλεις. 1,5 εκατομμύριο είναι το πρόβλημα του Ηρακλή. Δεν το πιστεύω. Λέω, δεν είπα ότι είναι το πρόβλημα. Είναι τα λεφτά που δεν μπορούν να βρουν για να πάρουν την άδεια. Κοίταξε. Το ποσό που λείπει για την άδεια είναι πολύ μικρότερο. Άιτε. Δεν ξέρω τι να πω. 100.000 έλεγε θα δώσει πριν στους παίκτες όταν νίκησαν τον Παναθηναϊκό. Ναι, να σου πω λίγο κάτι που δεν ήθελα να ακούσει ο Φαλακρός πριν. Εσύ κάνω ο καλαμπούρι θες, αυτό είναι σοβαρό. Ποιος είναι. Ναι. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος είναι παταξής. Ναι. Και γιατί να το αποδεχτεί ότι έχετε να το παίρνετε. Αν ήταν παταξής, δεν θα αποδεχότανε εν υπόγραφο ότι έχει να τους δίνει αυτό το πριν. Άρα δεν είναι αφαιρέγγιος. Κάτι δεν πάει καλά. Υπόλοιπο και περίμενε να μην κερδίσει το Παναθηναϊκό. Κατάλαβες τι γίνεται. Είπε. Έχει δίκιο Κωστής. Περίμενε να μην κερδίσει το Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, για όνομα του Θεού τώρα. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αυτό που λέει, μιλάει σαν μικρό παιδί. Έλα και ο Δουμπάς του Κόκκινου έλεγε θα βγάλεις που είναι αρπετό, 19 στο τρίμηνο να σε πάρω με μοτοσακό. Πού να βγάλει το βόδι 19 στο τρίμηνο να του πάρει μοτοσακό. 17 είχα ρε. Φίλια παιδάρα που είχε 17, ψεύτη. Όχι και σε ένα πλήρωνο ο Μπάζος για να περνάς τάξεις. Και σε ένα πλήρωνο ο Πάτερ Παναγιώτης ερχόταν και έκανε τον καμπόσο. Αυτό ο Μουσάκης. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι μια ιστορική ομάδα και είσαι πρόεδρος και κάτι λες πρέπει να το κάνεις. Να, ο Σαββίδης είπε το έκανε. Λες για πριν οι παίκτες διδρώσανε, ματώσανε, νικήσανε τον Παναθηναϊκό. Ειλικρινά σου λέω χάρηκα παρότι πάω εσύ και δεν συμπαθώ τον Ηρακλή, αλλά χάρηκα. Και να γίνει όλο αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Εντάξει, με το Σαββίδης ενθουσιασμένος τώρα με την απόφαση που πήρε. Βεβαίως. Βέβαια. Όπως είπε και το έκανε. Τον έχεις Θεό τώρα. Βέβαια. Όχι Θεό, εντάξει. Βρε κατάλαβες τώρα τι λέω, δεν μην παρεξηγηθώ. Πάντως, εγώ πιστεύω πως από εδώ και πέρα ο κόσμος θα είναι κοντά στον Σαββίδη. Αυτό χρειαζόταν να το κάνει. Θα πάρετε 15.000 διαρκείας του χρόνου. Βεβαίως και παραπάνω. Ακόμα άλλο φυλακή είναι, για. Χρειαζόταν, έπρεπε να το κάνει. Δεν γινόταν να σε καλά, φίλε, πέσανε οι γραμμές. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Πες τι πίνεις στον κόσμο. Ρε. Τι πίνω. Τι πίνεις. Τι δεν πίνω. Τι καλό πίνεις. Εβιτάλ πίνω. Καλό Εβιτάλ. Καλό Εβιτάλ. Και όχι άλλο, καλό, διότι είναι καλό. Ναι. Ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Κατεβάζει την πίεση. Εσύ μου ανεβάζει την πίεση. Εσύ. Το σημαντικότερο για μένα είναι
η λειτουργία του εντέρου. Εγώ το παίρνω πιο πολύ για το έντερό μου. Και σώθηκα. Στο 23-12-200-500 τηλεφωνείτε τώρα. Κολίτιδες, μολίτιδες. Μόνο που έχει 10 κριτικά. Βότανα κριτικά. Κριτικά. Πάει. Τελείωσε. Μην ασχολείστε. Θα γίνετε σαν τα ψηλά βουνά. Έτσι, πάμε στο τελευταίο για το ημίωρο. Ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, κόκκινε. Έλα, εδώ, φίλε μου. Έλα, γεια. Γεια σου. Εγώ δεν γουστάρω του Σαββίδη αυτό. Τι ομάδα, έκανε... είσαι, τι ομάδα είσαι. Πάω και είμαι. Πάω και είμαι. Άξι, μπορεί κάποιο να πει ότι είσαι instructor, προβοκάτορα. Όχι, ρε, όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Πες. Και τι έγινε, ρε, εσύ, φίλε, και τι έγινε. Τη βλαχομαγιά των, των οργανωμένων κάνει. Τι λες, ρε. Κάτσε να ακούσουμε, κάτσε. Έχει διαρκεία. Έχει διαρκεία. Τι θα πει, ρε, εσύ, αν έχω διαρκεία και θα σε πω κάτι. Συγγνώμη, ρε φίλε, άστο να μιλήσει, ρε κόκκινε. Επειδή δηλαδή του οργανωμένου να τρέμει, άστο να μιλήσει. Δεν έχει να αξιθεί, έτσι. Ναι. Δεν έχει να αξιθεί. Εμεί τα 50 και τα 100 ξέρουμε να τα χαρίζουμε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή, τι να μ' αρέσει που του χρόνου θα ξεκινήσουμε μείον 3 όταν κλαίγομαι να κάνω έφεση να πάρω του 2 βαθμού. Τι να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, μάζει από του οργανωμένου. Ερώτηση. Που θα κάνω μάγκα το Μαρινάκι για άλλη μια φορά και θα πάρει το 80% από τα 50-60 χιλιάρικα που θα πάω το πρώτο. Να στο θέσω πιο... Ναι. Δεκτό αυτό που λες. Ερώτηση. Μπράβο. Εγώ λέω ότι σου λέει ο Μαρινάκι σου δίνω και 10 βαθμούς αβάνζω. Θα το πάρεις στο πρωτάθλημα. Όχι. Αυτό... Σου δίνει και 10 αβάνζω θα το πάρεις. Που άμα καθαρίσει τη διαιτησία και άμα... Πώς θα καθαρίζει, έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Με τις φανέλες που πάτε σε ενώσεις. Δεν είμαστε... Άμα δεν είμαστε κάθε τόσο μείον 3 και όχι εκατοστάρικα και όχι εκατοστάρικα. Φίλε και μου, είπες τώρα... χαλάστηκες με το μείον 3 και με τις τάσεις του και σου λέω. Αν σου δώσει και 10 πόντους αβάτζω το νέο πρωτάθλημα, θα πας για πρωτάθλημα. Τι να σου πω, δεν ξέρω τι γίνεται το χρόνο. Μόνο που διστάζεις, φίλε, μόνο που διστάζεις και εσύ και εγώ, αλλαγή, για να μην κάνω τον πονηρό, αλλαγή, και εγώ να το σκεφτούμε, είναι ντροπή. Αυτό σου λέω, ότι και τι έγινε που δεν κατεβαίνει ο Σαββίδης, πιστεύεις ότι του χρόνου θα αλλάξει κάτι. Ναι, πιστεύεις ναι. Πιστεύεις ότι ο Παδί θα είναι κοντά στο Σαββίδη. Ναι, 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 ναι. Τους είδαμε και φέτος με τα εισιτήρια. Εγώ λέω θα έχεις περισσότερα διαρκείας. Τι κάνεις για να μάσεις 50 χιλιάρικα και τα 50 χιλιάρικα τα πετάει έτσι ως γλυφίδες. Έτσι, δώσε λίγα λεφτουδάκια, κάνε την ομάδα σου να είσαι μάγκας. Και αν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, κάντο. Όχι να φτάσεις από εδώ και από εκεί να τα σκορπάς, να πούμε. Καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, γεια. Λοιπόν, η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι μαζί μας με ανταλλακτικά για το δικό σου αυτοκίνητο, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο, να το λύσεις, να το βρεις, να το πάρεις, μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων, όλες με 150 ευρώ. Περισσότερα στο 18133. Μην ξεχνάτε ότι είναι ανοιχτά και την ημέρα του Σαββάτου. Απαραίτητο διάλειμμα και, σε λίγο και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαι στους 95,5 των FM, το 2310-90-90-90 είναι και πάλι δικό σου, 955 κενό το μήνυμά σου στο 54-340, α3 κενό αρνή ονοματεπώνυμο στο 54-344, αύριο τέτοια ώρα 10 τυχεροί φίλοι ακροατές και ακροάτριες θα έχουν κερδίσει 10 αρνιά πραγματικά έργα τέχνης. Άλλο να τα λέω και άλλο να τα γεύεστε. Λοιπόν, τρεις βλέπω στην αναμονή, άλλοι τρεις μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Πάμε, παρακαλώ. Έλα, σαν κοιλιά. Έλα ρε, όμορφε. Εγώ πιστεύω ότι από τα 10 αρνιά τα 2 τα έχεις πάρει καβάντζα εσύ. Φίλε, δεν έχω πάρει το παραμικρό. Όχι ρε. Ο άλλος ο τρελός, τρελέ καλά είσαι ρε. Ευχαριστώ για το καλό σου λόγιο. Ούτε ψηλή δεν πήρα από τα αρνιά, ούτε εγώ ούτε ο Φαλακρός. Έτσι το κάναμε, δώρο το σποτ. Οι παοκτζίδες ξέρεις γιατί πάνε στο γήπεδο. Γιατί καλέ. Για τα 4 γράμματα. Εσύ και για άλλον ένα λόγο πάνε στο γήπεδο. Εσύ τι ομάδα σκάσε είσαι, ακούσουμε. Προκομένο. Περίμενε ρε, ο Φορτούζη είμαι, δεν με κατάλαβε. Κάτσε να μάθουμε ρε. Εσύ για ένα άλλο λόγο πάνε στο γήπεδο. Λέγε ρε. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Ρε είναι τρελή ρε οι άνθρωποι ρε. Ρε θα βγάλει μαλλιά ο Ραπτόπουλος με αυτά που άκουγε. Σταμάτα ρε τη σόρτα. Δεν πρόκειται να πάρουν πρωτάθλημα.
Μέχρι να γίνει η δεύτερη παρουσία, ο Φορτούζη ρε τον έριξε ρε. Πάει ο Φορτούζη. Α, και ο Φορτούζη. Πάμε. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Τρελό ρε παιδιά ρε. Έλα φίλε. Έλα καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα στις πιο φαλακρές και στις πιο προγουλάτες μεγαλοβδομαδιάτικες, αγιορείτικες, και νηστίσεις, και νηστίσεις, κακομύρες. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Τι έγινε μεγάλε. Τι να γίνει, γεια σου ρε Κωστή μου, τι αυτός, τι γίνεται, τι θα γίνει με αυτόν εδώ πέρα το Φορτούζη ρε. Τουλάχιστον όταν βγαίνεις ρε Καρτάση, όταν βγαίνεις στο ραδιόφωνο, να μιλάς με αντρική φωνή και να μην προσπαθείς να κάνεις έτσι. Εντάξει, βγαίνουμε λίγο με αντρική φωνή. Είσαι πάρα πολύ μικρός εσύ, είσαι πάρα πολύ μικρός και είσαι και χοντρούλης κιόλας και είσαι και για ψιλοφάπα, αλλά δεν στη δίνω τη φάπα, στην αφήνω τη φάπα. Θα τη φάσαι λίγο καιρό. Όταν θα βγαίνεις και θα μιλάς για τον Μπακ θα είσαι πολύ ευγενικός. Άσε να το Φορτούζη αυτό να... αυτό να εδώ. Λοιπόν, πάμε παραπέρα τώρα. Κόκκινε. Έλα. Με τόσο διαφήμιση τα 19 τα έφαγες, εσύ έφαγες 12. Δεν πειράζει, είσαι ωραίας ρε. Δηλαδή δεν τρέπεστε λίγο. Εδώ κάνουμε, βγάζουμε με τον υδρότα μας το ψωμί του σταθμού ρε και μας την κλέτε. Να χαρώ εγώ ρε, Μετρόπολης είμαστε. Έλα. Ρε, Μετρόπολης είμαστε. Τι επεισόδιο, κάτι είπε, τι είπες, θα πάμε. Στο Μαμάδα θα πάμε. Για... Γαστρονομικά, όχι τη μέρα του Πάσχα, έχει άλλη μέρα. Άλλη. Δευτέρα. Αφού εγώ στο κανόνισα, εσύ το... Έτσι, όταν είναι για φαΐ ρε κόκκινε, είσαι πρώτος. Όταν είναι για δουλειά να κλείσεις, άστο. Μας τρώνε λεφτά οι άλλοι, τους ψάχνουμε να τους βρούμε. Το φαΐ είσαι ασύλληπτος. Δεν υπάρχει πιο αχάριστος άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι. Δεν μου λες πώς χωρίς. Κανόνισες να πάω στο Πόζαρ. Πήγα. Μετά, δεν πάω ρε, δεν πάω. Πήγα. Πάει στο Πόζαρ. Πώς ήταν το Irene's Resort. Να πάρω θέση κι εγώ. Σούπα. Τη μάχη. Ρακτοπούλε. Γιατί πήρες τηλέφωνο. Έχει δίκιο ο κόκκινος εδώ πέρα. Είναι σε αυτά πρώτος. Σε αυτά είναι πρώτος. Κανόνισες, δεν κατάλαβα, δεν τα δούλεψες ρε φίλε. Φίλε, σε αν, προσέξανε. Να είχα το κόκκινο, σε στείλα, μου πούμε μάνατζερ. Ξέρεις τι θα, που θα ήμουν τώρα. 80.000 ευρώ στην Αλφαμπανκ θα χρώσταγα και 40 στην Εθνική, με δάνειο. Για φαΐ καλός είναι. Στα άλλα άστονα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω κάτι. Η εκπομπή έχει πατώσει από τη μέρα που ήρθανε όντως. Έτσι, λέγε. Όσο δεν ήμουν και... Λέγε ρε. Λοιπόν, αγοριά. Ναι. Αγοριά. Θέλω να πω κάτι. Το οποίο είναι από τη μία εκνευριστικό και από την άλλη ευαίσθητο, δεν με ενδιαφέρει, ξέρουμε. Εντάξει, δεν έχουμε κύπελο, δεν κατεβαίνει, πάω κάρα μας κάτω, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι ένας εκνευριστικός ακροατής, ο οποίος το έκανε πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι. Πήρε τηλέφωνο και στη Μαρμίτα πριν από 1 μήνα, 1,5. Τι είπε? Πήρε, θα σου πω τώρα, Κωστή μου. Πήρε τηλέφωνο και σε εσένα πάλι. Θανάση το λένε. Α, στα κόψικος, ναι. Ένας παλιάνθρωπος ο οποίος γύρισε και είπε για το Δόνη τότε κάτι, τα σπηριά του να βγάλει καρκίνο, τα σπηριά να γίνουν καρκίνο, όλοι, τότε που πέθανε ο μεγάλος Τίτο Βιλανόβα, ένα παλικάρι 42 χρονών πέθανε από καρκίνο, από ήταν δεύτερος προπονητής στην Μπαρτσελώνα και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος με αυτό το μίσος και με αυτό το θράσος. Μην ξανακούς, δεν θέλω να ακούς Μετρόπολης εσύ ρε. Δεν θέλω να ακούς Μετρόπολης γιατί ήσουν συμμαζητήσιο με τον κόκκινο και ξέρω ποιος είσαι και θα έρθω και θα σε κάνω μαύρο. Το ότι θέλει ξύλο θέλει, αυτό είναι αλήθεια. Όχι μεγάλη εβδομάδα. Όχι. Μεγαλοβδομαδιάτικο ξύλο. Αυτόν δηλαδή τον δέρνω και κάθομαι και 3 μήνες κελί. Με ευχαρίστηση. Πραγματικά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Έλα ρε. Ο κόκκινος τι είχε πει πιο μπροστά. 10 ότι... πόντους στα μπάντζο λέει ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ, το δίνει. Για σένα. Μόνο 10, για 40 να δώσει, πάει δεν θα βγει ο ΠΑΟΚ. Τότε... Αφού τα έχει όλα πληρωμένα, πώς θα βγει ο ΠΑΟΚ. Τι τα έχει. Εδώ την Μπαρτσελόνα να φέρεις, δεν μπορεί να βγει. Ο ΠΑΟΚ θα βγει. Με αυτό το μαρινάκι. Εδώ ρε κέρδισε η Άντερλεκ τον Ολυμπιακό. Σιγά τον Ολυμπιακό. Η Άντερλεκ δεν είναι ελληνική ομάδα. Ποια Άντερλεκ ρε φίλε. Έξω είναι ο Ολυμπιακός κότα. Νο, για εδώ μέσα που τα πληρώνει όλα Μαρινάκη. Τα έχει όλα λερώσει. Βρε τι πληρώνει ρε. Μάγκας είναι και τα παίρνει. Είναι όλα και σένα ακόμα σε έχει πληρωμένο να πούμε. Εμένα. Να μαντάρεις. Και εσύ και τους βλάκας του να μαντάρεις. Γεια. Τώρα. Τι να σου πω, είναι μεγάλη. Πελάτης είναι μεγάλη εβδομάδα. Μη λερώσεις το στόμα σου, ρε Γρηγόρη, μεγάλη εβδομάδα. Σαν Χριστιανό. Πάρε με από Τρίτη να σου πω κάτι. Από Τρίτη. Για τον μπαμπά σου τι έκανε το γεννήθηκε στο καφενείο. Ναι. Έλα φίλε.
Καλησπέρα. Έλα μαλά. Μαλά το σπίτι. Τι έγινε ρε. Τίποτα, πήρα να σας πω χρόνια πολλά στον αέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους συνακροατές και ασδήποτε ομάδος. Εκείνο που ήθελα να παρακαλέσω πολύ είναι όταν συνιστώ κάτι εγώ να πάρουν παίχτες και προπονητή καλό και τα λοιπά, να μην το κάνουν, γιατί θέλω το κακό τους εγώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο κύριος που πήρε προηγουμένως και τα πληρώνουμε όλα, δεν γίνεται ρε παιδιά να μας δώσετε τα αρνιά ανευκληρώσεως, γιατί πεινάμε και στην ΠΑΕ με τόσα λεφτά που δίνουμε εδώ και εκεί. Μια θερμή παράκληση. Και το τρίτο και τελευταίο, φοβάμαι να πάρω τηλέφωνο, γιατί παίρνει ο Ραγκάτσι ένα και κάνει τον Ολυμπιακό, αλλά την αγριοφωνάρα του καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός. Η πίκρα δεν μπορεί να του φύγει του άνθρωπου. Και να μην κάνει τον Ολυμπιακό, να λέει ότι είναι ΠΑΟΚ ο άνθρωπος και ότι του αρέσει εκεί να κάθεται να άμεσα τον Ξανθόπουλο, όπως λέτε σωστά. Μάνα με φάγανε, μάνα δεν μου κολλάνε τα ενσήματα. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, φοβάμαι και το Γιάννη από τον Μπόχουμ που παίρνει εκεί, πού να εμφανιστώ εγώ με 43 πρωταθλήματα και αυτός με τα δύο. Δεν στέκομαι δίπλα του ποτέ. Λοιπόν, καλό Πάσχα, να είστε καλά, σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε εσάς και σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σου μαλάτο. Συνεννοημένοι να... Πάρε με άλλους τρεις, πάρε. Πάρε άλλους τρεις. Έλα φίλε. Τέσσερις θα πάρει ρε. Ναι. Έφαγα ένα σάντουιτς με φαγές. Ναι. Και με έχει πιάσει να πούμε, και άλυψα να πούμε, ξέρεις ποιο με αλόε βιτά και δεν μου πέφτει. Τι να κάνω. Δεν σου πέφτει, ε. Ναι. Αλόε βιτά, είναι τρομερό. Ασύλληπτο να πούμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε. 48. Και δεν σου πέφτει, ε. Η διάθεση, 48 χρονών. Δεν ρώτησε για πότε, ρε φίλε. Για την ηλικία. 18. Είσαι 18. 20, για το σπάω που πήρε πριν. Να ούμε και... Κόψτο να ρε! Κάτω από 18 μου πέρασε τηλέφωνο. Έλα φίλε. Ο άλλος με την λουσκομόσκονη θα έστελνε εκατοντάδες άτομα στο θάνατο. Ο Θανασάκης με τον Βιλανόβα τον πείραξε. Τον άλλον. Ποιος Λευτεριά στο Θανασάκη, τον οπαδό του ΠΑΟ, συγχαρητήρια. Γεια χαρά φίλε, επόμενη γραμμή. Τον κακό τον άνθρωπο. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, εσείς. Καλησπέρα στα παιδιά τα καλά. Καλώς τον καλό τον άνθρωπο. Γεια σου Μεγαλέξανδρε. Γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε μου. Αυτή η εβδομάδα είναι χαρούμενη για όλους. Πρέπει να είναι χαρούμενη για όλους. Πιστούς και μη. Γιατί καλέ μου άνθρωπε, γιατί. Γιατί σε αγαπάω, γι' αυτό το λέω. Μ' αγαπάς. Ναι. Δηλαδή αν πεθάνω θα στεναχωρηθείς. Βεβαίως θα στεναχωρηθώ, ρε φίλε, γιατί. Δηλαδή δεν θα φας το βράδυ. Όποιος πεθαίνει δεν πρέπει να... Ρε εσύ, το καλύτερο σεξ και τα καλύτερα γεύματα γίνονται μετά από εκεί. Γραφήστε το τώρα, μεγάλη στεναχώρια σου. Περίμενε, μην αρχίσεις τώρα κόβω και κόβω. Εσένα όχι. Λοιπόν, άσε με να μιλήσω κι εγώ το γέροντα 77 χρονών. 77 είσαι, φίλε. Τεκνό είσαι 77 χρονών, τι γέροντας. Μια χαρά. Τι είμαι. Τεκνό είσαι. Ναι. Ναι, καλά. Μη, θα βγει κανένα πλεμόνι το χαρκαρμί. Μη, λέγει. Όχι, με καλά, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, όλος ο κόσμος να είναι καλά, να ευλογήσει ο Θεός τους μη πιστεύοντας και τους πιστεύοντας, γιατί ο Θεός τους θέλει όλους. Και εσύ να σε αγαπάει πολύ, ρε αυτό που λέει ο Θεός. Βέβαια. Γιατί σου δώσει σοφία. Σου έχει δώσει σοφία. Μη μιλάς. Σου έχει δώσει σοφία. Αγαπάει εσένα, αγαπάει την οικογένειά σου. Λοιπόν. Άσε τώρα, μην θα αρχίσει τώρα και με βγάλει offside. Όχι ρε παιδί μου, απλά ξέρεις. Πέναλτι θα δώσει. Σήμερα στην Μπότσαρη ο σύλλογος Αθέων θα τρώει, όχι σήμερα, την Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή. Θα τρώει σουτζουκάκια και τα πα. Το θεωρώ ανοησία. Το θεωρώ ανοησία. Θα σου πω γιατί. Το κάνανε για να του ακούσουν. Θα το συζητήσουμε αύριο εκτό. Είναι σαχλαμάρα αυτό. Το κάνανε για διαφήμιση, για να πάνε μερικοί του πλακώ στο ξύλο. Ναι. Και γιατί ο φλακώνει στο ξύλο. Ναι. Γιατί. Εγώ θα του πω το εξής. Γιατί ο φλακώνει στο ξύλο, ρε κόκκινε. Γιατί οι άλλοι είναι πιο βλαμμένοι. Γιατί ο φλακώνει στο ξύλο, ρε κόκκινε. Γιατί οι άλλοι είναι πιο βλαμμένοι. Και γιατί να μου φλακώνει στο ξύλο αυτού που νηστεύουν, ρε κόκκινε. Διαφωνώ. Με τη λογική τη δική σου. Διαφωνώ. Σου λέω ότι θα γίνει. Γιατί να γίνει. Οι χριστιανοί δεν είστε καλοί άνθρωποι. Να αγαπάτε και. Θες αυτό, να σου πω αυτό. Συγγνώμη, παππούλη μου, συγγνώμη γλυκέ μου. Δεν μου λε, ρε κόκκινε.
Ο Χριστός τι είπε, να αγαπάτε και τους εχθρούς σας. Σας δίνουν ένα μπάτσο στο ένα μάγουλα, γυρίσεις και στ' άλλο. Τους άλλους γιατί δεν τους δίνετε, ρε κόκκινε. Γιατί βογκάζεις, ρε κακοί άνθρωποι, κόκκινε. Στέλνεις να πάνε τους δίνουν, ε. Εσύ καλός άνθρωπος. Κατάλαβες τι βρωμόσκυλο είναι. Όσες νηστείες και να κάνει, δεν καθαρίζει η ψυχή του. Βρωμιάρικη θα είναι. Τι φλέμα έβγαλες. Ναι, λέγε. Σ' ακούω εγώ τώρα. Ναι, γλυκέ μου, ναι, λέγε. Σου έχουμε τα καλύτερα. Ναι. Τα καλύτερα. Ο Θεός του δίνει ευλογίες ακόμα περισσότερες. Σου αξίζουνε. Και ακόμα θέλω να πω Νικολά για τα Γιαννιτσά, ε, που τον είχες προχτές. Πω. Ωραίος. Τι σου έκανε, εγώ τι τον έκανα να δεις. Εσύ. Εσύ τι τον έκανα. Είμαι ανάποδα εγώ. Ε, τον Νίκο. Τι τον έκανες, ε. Τον έκανα άθελά μου, ρε φίλε. Ναι, τον έστειλε. Το παιδί να είναι καλά. Ναι. Ο Θεός να βρει την οικογένειά του. Δεν μου λες, αυτό με τον Θεό μετά το 70 το κόλλησες. Δηλαδή, όσο πλησιάζεις προς το θάνατο, σκέφτεσαι τον Θεό. Δηλαδή, έτσι θα κάνουμε κι εμείς. Αυτό θέλω να πω. Εγώ? Ναι. Ή από μικρός. Δεν τον φοβάμαι. Όχι, όχι. Όχι από μικρός ήσουν έτσι με τον Θεό, έτσι. Ήμουνα. Από μικρός. Ναι, ξέρεις, γιατί είναι μερικοί νέοι, το παίζουν μάγκες και όταν πλησιάζουν προς το θάνατο, το γυρίζουν στο Θεό, να πούμε, κατάλαβες. Και κάτι κυρίες που σηκώναν τα πόδια ψηλά, τώρα σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και λέει Θεέ μου σώσε με και τα λοιπά. Λέω από μικρός ήσουν ή από μεγάλος? Από μικρός. Αυτό τότε είναι σωστό. Ωραίος. Ωραίος. Από μικρός. Έζησα αφού δεν σε ποδοσφαιρικά τώρα να δεις. Ναι. Τράεκ με τον Εστορίδη. Πω Χριστέ μου. Ε. Εκείνη τη μέση. Τον Παναθηναϊκό με τον σέντερ μπακ που έχει βγάλει το μεγαλύτερο. Το Λινοξυλάκι, ναι, ναι. Βέβαια, τα έχει καλυγά, τον αγαπούσε. Αυτά δεν τα ξέρουν όλοι. Εντάξει, είναι παλιά πάντα. Να τους πω το κόπο το Πανάκι, ε. Πανάκι, παιδαράς. Παιδαράς. Πανάκι, βέβαια. Κοντινό, το σορτσάκι του πάνω από το γόνατο. Πολύ. Τον θυμάσαι. Δεν τον έζησα, όχι. Εγώ είμαι πιο μικρός. Εγώ τον έζησα. Δεν τον έζησα. Αυτούς. Να μην τους μετράω τώρα γιατί δεν είναι ώρα. Μην τους μετράμε για τον Εστορίδη. Για τον Εστορίδη, για τον Εστορίδη την αγάπη μου, γιατί ξέρω ότι δεν είναι και πολύ καλά. Την αγάπη μου και στο Μίλτο τον Παπαποστόλ που ξέρω και αυτός δεν είναι πολύ καλά. Ναι, θα τους δώσουμε. Έχει συγγενείς εδώ ο Νεστορίδης. Ε? Έχει συγγενείς εδώ. Ναι, ξέρω αφού είμαι από τη Δράμα. Ναι. Πιο καλά από όλους είναι ο Τάκης. Ποιος Τάκης? Ο Λουκανίδης. Άσε τον Τάκη. Σοβαρά μιλάω. Θα αρχίσω να κλαίω τώρα για το παιδί του. Λοιπόν, θέλει να έρθει να δουλέψει η ομάδα. Γιατί να μην δουλέψει? Ρέση, τώρα. Βιολογικός είναι δυνατόν, 80 χρονών είναι. Κι άμα είναι. 79. Κι άμα είναι, το μυαλό του το έχει. Ωραία, δεν είπε κανένας ότι δεν έχει μυαλό. Τι να κάνει σε μια ομάδα? Ό,τι μπορέσει. Ό,τι μπορέσει. Γιατί να μείνει. Ο Παπανδρέου που ήταν έτοιμος να πεθάνει και η ψυχή του έβγαινε από τα ρουθούνια που κυβερνούσε με την Τουρλουμπού Κιλιάνη. Τι έκανε, ρε κόκκινε. Πασοξίε ή. Γεια σου, φίλε. Σε κυβέρνησε η Τουρλουμπού η Ιαροσυνοδό, ταγάρι Έλληνα. Και λες για τους μαύρους ότι είναι διανοητικού επίπεδου κατώτεροι, ε! Εγώ είπα. Βοηδομούσχαρο, που έβαλε το καλάθι ο άλλος. Καλά έκανε και έβαλε το καλάθι. Σου λέει γιατί? Να πάω στη Θεσσαλονίκη ταξίδι και να χάσω. Καλά έκανε. Πάμε στον τελευταίο, στον προτελευταίο, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. 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 Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Ναι, άκουτο να σου πω. Μαγεία. Για πες μας να πούμε. Ξέρεις τι θέλω να κάνω, Σαββίδης. Τι θέλω να μην πάρει κανένα παίχτη. Ναι. Να πάρει 15 διαιτητές, αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός εδώ και 15 χρόνια και εσείς ηρωνεύεστε. Και εγώ θα σου πω και το όνομά μου ποιος είναι και με ξέρετε. Ε, πες το. Ο Γάκης ο Παοξής είμαι. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Και εγώ θέλω να πάρει για 15... Γάκη, ποιος ηρωνεύτηκε? Όχι, γιατί βγαίνουν ορισμένοι. Όχι, όχι, σε εμάς μιλάτε. Ποιος ηρωνεύτηκε? Έλα ρε κόκκινε, θα απολογηθεί μαν ηρωνευτεί. Ας τον άνθρωπο να πει. Λέγε ρε λάκη. Όχι, γιατί είναι τερβίση, δεν είναι. Έλα ρε τερβίση είναι. Ας τον να θέλει να κάνει. Θες να γίνεις Ολυμπιακός με άλλα λόγια, αλλά δεν μπορείς. Όχι, δεν θέλω να γίνω Ολυμπιακός. Και πώς θα θες, αφού θες τους διαιτητές, τι θέλεις? Άκουσε, δεν αφήνεις πια. Δεν αφήνεις να μιλήσει ο άλλος, θα μ' ακούσεις. Για να σε ακούσω. Θέλω κι εγώ αυτό που γινόταν από τη δεκαετία του 60. Να το κάνω εγώ. Να το κάνω κι εγώ. Μια φορά για να καταλάβω τι γίνεται και πώς γίνεται και να τους βλέπω κάτω τα τέσσερα. Γιατί οι Ολυμπιακοί νομίζουν ότι τα πρωταβλήματα αυτά τα 40-30 που τα κρεμάσαν τα άντρα εδώ πέρα είναι γνήσια, για μένα δεν είναι γνήσια. Καταλάβες κύριε μου. Ναι, εγώ λέω το εξής. Αυτό όμως δεν μπορείς να το κάνεις. Όχι, να μιλήσεις επειδή ο μπαμπάς σου ήταν παλιά που το ζητήσεις και έχεις παίξει, όταν μιλάς για το ποδόσφαιρο να το σέβεσαι. Δεν είναι μαγιά να έχω αγορασμένους 7 διαιτητές, 27 διαιτητές και να πάει να κατεβαίνεις επίσης στις ώρες και να μην είναι επίσης στις ώρες και οι ώρες να είναι 90-10. Ξέρεις ποια είναι η ιστορία?
ότι τους όρους τους καθορίσαμε όλοι εμείς και πρέπει να παίξουμε με τους όρους αυτούς για να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι η ιστορία. Να σου Άκη. Πω κάτι, Κωνσταντίνα, να σου πω κάτι. Ναι. Έχω τελέσει τον ΠΑΟ και την εποχή του μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και τα τέτοια και τα ξέρω τα γράμματα. Τα ξέρω πώς μας πέραν τα πρωταθλήματα. Σε δεκαετία του 70 ο ΠΑΟ είχε ομάδα για να πάρει και γινόταν η εγχειρήση του θανάτου. Καταλάβες. Δεν είναι όμως αυτό να το επικρίνει. Κάτι τελευταίο. Εσύ εκεί όλα αυτά τα χρόνια η μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνεις αυτό δεν είναι τώρα με το Σαββίδι. Να σου πω κάτι φίλε μου. Βέβαια. Εμένα η ευκαιρία μου δόθηκε το 70 που είχα την σούπερ ομάδα και μάλιστα και πήρα ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Έχω παίξει 17 τελικούς στο Καραϊσκάκι γιατί βγήκαν και παίξαν 2 τελικούς εκτός Αθηνών. Και μου μουστάρω μέρα και κύπελα. Δηλαδή ποιο, για ποιο να πω. Εγώ 13 χρόνια φυλακή με τον Παπαδάκο. Γακί. Το μεγαλύτερο λαμόγιο της Πα... Μην το κόφεις, μην το κόφεις. Φυλακή πήγε. Φυλακή πήγε. Να πάμε και εμείς. Επώνυμα. Επώνυμα. Ο Γάκης δεν είναι τυχή. Σταμάτα. Δεν είναι όποια περίπτωση θα είναι. Σταμάτα, Βόδη, σταμάτα. Όχι, Γάκη. Λαμόγιο κόβεσαι. Λαμόγιο κόβεσαι. Καταδικάστηκε για το δίκαιο. Θα καταδικαστούμε και εμείς κόκκινε. Μη, άστο. Κόβεσαι, λάκι μου. Γάκη μου, γιατί. Τι λάκι μου, Ρογάκη. Ο Γάκης είναι, ναι. Επειδή είναι ο Γάκης, δεν πάμε φυλακή κι εμείς. Επειδή πελαμόγιο τον διαιτητή. Θα το έπαιρνε πίσω. Εσύ θα έπαιρνε πίσω έναν γκούρι, θα έμπαινε από τον πισινό σου μέχρι τον προστάτη θα έφτανε. Πάμε. Θα έπαιρνε πίσω. Έλα, πάμε. Φου, μη φωνάζεις. Εσύ δεν είσαι για φυλακή. Θα σε δουν οι φυλακισμένοι, θα σε δουν στρουμπουλό. Αρχίζουν να σε χαϊδεύουν εκεί. Δεν είναι τώρα τέτοια πράγματα. Να έρχομαι εγώ με τσιγάρα στη φυλακή. Έχεις εμπειρία. Τι έχω εμπειρία. Από φυλακές. Όχι, κάτι στρουμπουλούς λέει τους χαϊδεύαν εκεί. Εντάξει, κατάλαβε. Έχεις και κάτι μαγουλάκια ροδοκόκκινα. Θα σε ξυρίσουν κιόλας, δεν θα σε καλομούσει. Τελευταίος, ναι. Άντε τώρα, σταμάτα. Εντάξει, καλά τα είπε. Αυτός πλάκωσε, αυτός πλάκωσε το διαιτητή. Αυτός τον πλάκωσε. Εσύ αν πας στο γήπεδο του δώσεις το χέρι του διαιτητή. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτός την αντέχει τη φυλακή. Εσύ δεν την αντέξεις. Εμμορροίδες θα βγάλεις. Μη, άστο. Ξέρεις ποιος είναι. Πώς δεν το ξέρω. Πώς τον αδερφό του ξέρω. Για πες μου πώς είναι. Τύπος, έφορα τον είχα στον πάγο. Έφορα τον είχα. Μαζί με τον τρελό Νικόλα και τον Φουντουκίδη προπονητή. Μάλλον με τον άλλο τον συγχωρεμένο τον προπονητή του Στίβου που ήταν κομμουνιστής. Τι έκανε ο Γάκης. Με τις βιοτεχνίες. Άσε μας ρε κόκκινε. Και τις πιστόλες είχε. Και ερχόταν. Άσε ρε κόκκινε. Και το φροντιστήριο στη γειτονιά. Το έλεγε η ψυχή του. Άσε. Το λέει ακόμα. Άσε μας τώρα. Ποιος είναι ο Γάκης. Ο Μάκης. Που έφορα τον είχα εγώ. Δεν σε έδερνε. Εμένα. Ναι. Με θαύμαζε γιατί γυμναζόμουν σαν σκυλί. Ρώτα τον. Έπρεπε να σε. Και αυτός και ο αδερφός του. Πώς δεν σε έδερνε. Έρχεται εγώ 45 χρόνια να περπατήσω σαν τον πεθαμένο. Τον καρδιοπαθή που κάθεσε και γυμνάζομαι, λες. Μου φύγε, μας βγαίναν τα μάτια έξω, τα βλέπεις τα ματάκια μου. Γουρλωτά, σαν του Πάρλα του ηθοποιού. Από το ξενύχτη για την προπόνηση. Άμα ξαναγίνει ή τι ο εξωγήινος, δεν θα πάρω να τον κάνεις. Παρακαλώ. Πήγε 45 χρονών, περπάτησε 10 χιλιόμετρα και έγινε και αυτός αθλητής. Κατάλαβες, ο κόκκινος. Άιτ. Καλά. Άιτ. Θα πάρεις και ένα κροατή τώρα. Δώσε ένα τελευταίο. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα Κασπά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, παιδιά. Καλά κάνεις, φίλε. Για Αθηναίο σε κόβω. Όχι. Ξεραίος είμαι. Ξεραίος είσαι. Ξεραίος. Καναδικία γιατί. Ναι. Καταρχήν, παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είναι special. Σας ακούω πάντα, αλλά είναι πρώτη φορά που παίρνω. Καλά, εντάξει, μην μας κάνεις τώρα και τραπούμε κιόλας. Όχι, ρε Κωστή, γιατί δεν ντραπείς, δεν κατάλαβα. Εκφύσεως, είναι παιδί ντροπαλό. Είμαι ντροπαλός εγώ. Α, είσαι ντροπαλός, αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση, λοιπόν. Τον βλέπει ντροπή και κοκκινίζει από μόνο. Ναι. Καταρχήν, παιδιά, επειδή παίρνω πάντα στη site τα δικά σας, έτσι, στο μέτρο, θα ήθελα να πω για την απόφαση του Σαββίδη να μην κατέβει. Ναι. Μάλιστα. Την καλύτερη δουλειά έκανε. Ναι, βέβαια. Παοξίσε. Την καλύτερη δουλειά. Παοξίσε, ναι. Διαρκείας πήρες φέτος. Όχι, φίλε, έχω να πάρω έχω να κατέβω τούμπα 15 χρόνια, 20. Από τότε που ήταν ο ακράτητος. Τώρα είναι λόγος να πάρεις. Όχι. Δεν, λόγω οικονομικών δεδομένων, τι. Λόγω ότι ο Τσοκατζόπουλος είναι μέσα ακόμα. Ποιος Τσοκατζόπουλος, δεν ξέρω είμαι εγώ. Άστο. Σε κολλάω, ρε. Άστο σε κολλήσω λίγο, ρε. Τελευταία μέρα σήμερα, αύριο ποτέ είναι. Όχι. Για να πάρω εγώ διαρκεία σαν Κώστας, γιατί Κώστα με λένε για μένα. Τι πρέπει να γίνει, Κώστα μου. Να κάνει ομάδα. Να κάνει ομάδα. Πόσο χρόνο είσαι, Κώστα μου. 47. Μέχρι να πεθάνεις δεν θα δεις διαρκείας.
Το ξέρω. Η ομάδα δεν θα δεις. Το ξέρω και ξέρεις κάτι, ρε Κωστή. Πολλά ξέρω. Έγινα συνειδητά παόκτης. Δεν ήμουν παόκτης. Τι ήσουν? Στα 19 μου, στα 18 μου έγινα παόκτης. Γιατί? Πανσεραϊκός ήταν. Όχι, πανσεραϊκός ήταν ο συγχωρεμένος του πατέρας μου. Ήταν πανσεραϊκός και παναθηναϊκός. Παθαναϊκός τον έλεγα εγώ, εντάξει. Εσείς είστε δεξιοί στις Σέρες και παναθηναϊκοί. Εντάξει. Εγώ... Όταν τ' άρχισε το Πασόκ, αλλαξοπιστήσατε λίγο, ξαναγίνετε δεξιοί πάλι. Έτσι. Όχι, τι όχι. Αδερφέ, κάνεις λάθος. Πώς κάνω, τι. Εγώ σου είπα κάτι, εγώ έγινα συνειδητά παόξης. Εγώ έγινα στα 18 μου παόξης. Δηλαδή, τι είδες και έγινες παόξης? Το φως το αληθινό. Τι. Όχι το φως το αληθινό. Τι είδες και έγινες παόξης? Με πήρανε μια φορά από εδώ πέρα από το χωριό μου, γιατί από χωριό μου δεν είμαι από την πόλη. Ναι, και μέχρι να έρθετε στην πόλη της. Στο 6-1 πήγε, ρε. Τι πήγετε, κλέψατε 6-7 μαγαζιά εστιατόρια στον δρόμο? Όχι, ρε φίλε μου, όχι, ρε τι φίλε κάνατε, μου. Δηλαδή. Πήγε στην Τούμπα και τελείωσε, αυτό ήταν. Πήγε στην Τούμπα, τελείωσε, αυτό ήταν. Πάει. Αυτό ήταν, τελείωσε. Να είστε καλά, φίλε, καλή ανάσταση. Να είστε καλά, παιδιά, καλή ανάσταση, καλό πρωί. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα να έχετε. Ακολουθεί η Μάρη να μπήκουμε με τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο. Μεγάλη Πέμπτη. Να είστε καλά. 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 Πέμπτη.